Κουσούλη. Και ο κύριος Κουσούλης. Όλοι οι άλλοι είναι παρόντες. Λοιπόν, παρόντες. Βενετίκη. Βάμπουκας Μανώλης. Βιδάλης Νίκος. Θεοδωράκης Διαμαντής. Αδάμης Βασίλης. Γιαννίσης Δημήτρης. Μπάλας Ελευθέριος. Στεφάνου Νικόλαος, Βακέλας Ιωάννης, Ενιακός Δημήτρης, Τρανάκος Γιώργιος, Τσαούσκας Κουρίδης, Μουστάκας Μαθέλαος, Μακρύ Αθηνά, Βυθικότσια Αναστασία, Μαμάη Ανδρονίκη, Αντώνα Βουλαντώνης, Σωμάς Γιώργος, Καπάκης Γιάννης, Μαμάη Καβούνα Αναστασία. Πάμε στους Προέδρους Κοινοτήτων. Στεφάνου Γιώργος, Αγώνης, Πέρτος Φτάθιος. Μανδαράκας Χρήστος, εδώ. Αστράς Αριστοτέλης, εδώ. Σαρής Κώστας, Απών. Φιλιππίδης Ιωάννης, Απών. Πέτσας Πέτρος, Απών. Μανέτας Νικόλαος, Απών. Αντωνέλος Ιωάννης, Απών. Δημητράκη Μαρία, εδώ. Κουρέλη Μαρία, Απών. Λουσίδης Ευάγγελος, Απών. Αστράς Χρήστος, παρών. Χέλμης Νικόλαος, παρών. Αθανασίου Καλλιόπη, Απών. Μαμάης Ευάγγελος, Απών. Εδώ είναι. Μαμάης Ευάγγελος, Απών. Σταμάτης Δημήτριος, παρών. Λεβέσης Πέτρος, Απών. Σταντρίς Νικόλαος, εδώ. Ο Λεβέσης. Ο Λεβέσης, ο κύριος Λεβέσης είναι εδώ. Κάπου θα είναι στην καλά. Κωνσταντίνος και Κωνσταντίνος Νικόλαος. Παρόν. Μέξης. Παρόν. Τρίδημα. Παρόν. Βόλικα Άννα. Παρόν. Μουστάκας Δημήτρης. Παρόν. Δάρος Βασίλειος. Παρόν. Και ο κύριος Σούλης είναι παρόν. Ναι. Ξεκινήσουμε με μια ενημέρωση από τον κύριο Δήμαρχο και μπαίνουμε στην ημερήσια διάθεση. Να σας καλωσορίσω. Θέλω να κάνω μια ενημέρωση σε σχέση με τις βροχοπτώσεις που είχαμε χθες το βράδυ και τις καταστροφές που έχουν προκληθεί. Από το πρωί, μαζί με τον συνάδελφο τον κύριο Μπακέλα, που είναι στην Πολιτική Προστασία και την Τεχνική Υπηρεσία, έχουμε επισκεφθεί το μεγαλύτερο κομμάτι των περιοχών που έχουν πληγεί. Δυστυχώς, οι ζημιές είναι μεγαλύτερες από ό,τι εκτιμήσαμε αρχικά. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Έχουμε επικοινωνήσει ήδη και με τον Υπουργό Εσωτερικών, που περιμένει από εμάς την καταγραφή των ζημιών, και με την Περιφέρεια για την κήρυξη συγκεκριμένων περιοχών σε έπρεπε εκεί. Τηλεφώνησε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που δήλωσε τη συμπαράστασή του. Το φαινόμενο ουσιαστικά είναι πολύ πιο έντονο από την περιοχή του Νιμποριού, ιδίως στις Στενιές, Απίκια και όλη την περιοχή μέχρι τα Άχλα και στη Βόρη. Αλλά ευτυχώς στη Βόρη είχαμε προλάβει και καθαρίσει το ρεύμα μας στο πρόγραμμα του ΛΑΕΠ. Θα σας κρατάω ενήμερος για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα σε σχέση με τις ζημιές. Πάντως, η αγριότητα του φαινομένου, ιδίως στο χωριό των Στενιών, είναι πρωτοφανής. Αυτό ήθελα να συνημερώσω. Δεν έχω κάτι να πω για το συγκεκριμένο θέμα. Για δύο πράγματα. Γι' αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος. Για την ενημέρωση, που θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, ναι. Που είναι το μικρόφωνο, δεν θέλει. Δεν αρχίσαμε καλά. Ζητάτε το λόγο. Ζητάτε το λόγο. Άμα το ακούσουμε, έκανε ροζική. Όταν δείτε καιρό στο λόγο να το ακούσουμε, για λόγο. Σε ενημέρωση να μιλήσει κάποιο αυτή τη στιγμή. Να μην μιλήσω. Παρακαλώ. Λοιπόν, σχετικά με την ενημέρωση που έκανε ο κύριο Δήμαρχο, εμεί ω παράταξη άλλου ζωή μα θα πρέπει να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μα και την αλληλεγγύη μα σε όλους τους πληγέντες για την δύσκολη νύχτα που πέρασαν χθες. Κυρίως και εμείς με ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό η κήρυξη της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης να γίνει άμεσα και να έχει όση διάρκεια χρειάζεται, έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα της
τη δυνατότητα και τη χρηματοδότηση και τη αποκατάσταση όλων των έργων και κυρίω αν υπάρχουν ζημιέ που δεν το ξέρουμε γιατί δεν μα υποδείχνουν σε καταστήματα, επιχειρήσει ή σε κατοικίε να συγκροτηθούν άμεσα οι προβλεπόμενε επιτροπέ, ακόμα και αν υπάρχουν και σε αγροτικέ καλλιέργειε, έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα αποζημίωση των πληγέρων. Είμαι στη διάθεσή σα, αν δεν γνωρίζετε και κάτι που αφορά διοικητική διαδικασία, να συμβάλλω προ αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε λίγο από την αρχή. Επειδή την προηγούμενη φορά το Συμβούλιο ήταν ένα από τα χειρότερα συμβούλια στα οποία έχω παραστραφεί στον ενιαίο Δήμο Άνδρου από το 2010, σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο θα τηρήσουμε απαραίτητα τον κανονισμό. Και θα το δείτε κατά τη διαδικασία. Οπότε, παρακαλώ να μην σηκώνουμε χεράκια, θα τηρηθεί απόλυτα ο κανονισμό λειτουργία. Θέμα πρώτο. Θα το εισηγηθεί ο κύριος Γιάννης, παρακαλώ κύριε Γιάννη. Όποιος θέλει να μιλήσει στο θέμα αυτό, παρακαλώ να αναφέρει τώρα το όνομά του για να γίνει ο σχετικός κατάλογος των ομιλητών. Κανείς έξω από τον κατάλογο των ομιλητών και να μιλήσει. Καλησπέρα σε όλους. Απλά να θυμίσω λίγο, επειδή ο χώρος αυτός δεν είναι ο κατάλληλος ακόμα και για την ηχητική και αυτό μας επιβάλλει να φωνάζουμε λίγο, να θυμίσω λίγο να κλείσουμε τα κινητά μας. Γιατί ο καθένας που μιλάει, πολλές φορές όταν γίνονται θόρυβοι, λίγο αποσυντονίζεται. Ευχαριστώ καταρχάς. Και να πω το εξής. Η εισήγηση σας έχει ήδη δοθεί και αναφέρομαι στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκείνο το οποίο θα ήθελα επιπρόσθετα να καταθέσω είναι το εξής. Ότι κρίνουμε ότι οι σημερινές ανάγκες είναι πλέον πολύ διαφορετικές. Σε ό,τι αφορά τη σύγκληση του οργάνου, το παρατηρείτε ήδη από την τρίτη συνεδρίαση. Η πρώτη ήταν η έκτακτη που έγινε για τις ανεμογεννήτριες και είναι το δεύτερο συμβούλιο που γίνεται, αν δεν κάνω λάθος, που με διορθώνεται. Λοιπόν, τακτικό και η παρουσία τόσο των Προέδρων, αλλά αντίστοιχα και του κόσμου, μας δίνει, αν θέλετε, βάση όπου μπορούμε να πούμε σκεφτόμαστε καλά και το φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ούτως ώστε να μεταφερθούμε στο χώρο που έχει διαμορφωθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και είναι ο χώρος ο οποίος, αν κάποιοι τον έχετε επισκεφθεί ή παρακολουθήσατε την αναμέτρηση που έγινε μεταξύ των υποψηφίων στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, το περίφημο debate. Ο χώρος είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερος, πολύ καλύτερος. Είναι εξαιρετικό ότι υπάρχει και μπορούμε να πάμε. Και εγώ τουλάχιστον από την δικιά μου πλευρά θέλω να ευχαριστήσω την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο του Θεοδόσιο Σουσούδη που το δημιούργησε. Θα μας παρέξει την δυνατότητα, επειδή υπάρχει και καλή πρόσβαση ακόμα και για άτομα με ειδικές ανάγκες ή κινητικά προβλήματα να μπορούν να προσεγγίσουν. Πλέον τούτου θα δώσει τη δυνατότητα, επειδή ο χώρος είναι πολύ μεγάλος, με πολύ μεγάλη άνεση να κάθονται πολύ περισσότεροι πολίτες, δημότες ή ενδιαφερόμενοι, ακόμα και οι εκπρόσωποι, ακόμα και οι άνθρωποι των υπηρεσιών. Επίσης να σας πω ότι προς μεγάλη μου έκπληξη η γραμμή που υπάρχει δομημένη κάτω στο Λύκειο σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο είναι πολύ καλύτερη, είναι πολύ υψηλή, οπότε αυτό θα μας δώσει μια επιπλέον δυνατότητα τα δημοτικά συμβούλια επιτέλους να τα δώσουμε σε πραγματικό χρόνο και δι' αυτού του τρόπου οι χρήστες του ίντερνετ να μπορούν να τα παρακολουθούν. Πλέον τούτου θα δοθεί δυνατότητα σε άλλον χρόνο ακόμα τα δημοτικά συμβούλια να τα βλέπουν και οι μεγάλοι άνθρωποι από την τηλεόραση. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή αν θα είναι επίσης πραγματικό χρόνο, θα το δούμε αυτό, ή αν θέλετε σε μεταγενέστερο χρόνο. Πιστεύουμε πάρα πολύ στο κομμάτι του ότι θα πρέπει να ανοιχθεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε όλη την κοινωνία και να γίνονται όλα ακόμα σε πολύ περισσότερο φως. Δεν υπενήσουμε κάτι λέγοντας αυτό, με την έννοια ότι να προκαλέσει και ένα ενδιαφέρον ακόμα και στην νεολαία, η οποία αυτή τη στιγμή δεν την βλέπουμε όλοι να προσέρχεται. Πλέον τούτου θα δοθεί η δυνατότητα γιατί τουλάχιστον ομιλών, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να το συμφωνήσουμε και αυτό μελλοντικά,
να συγκροτηθεί επιτέλους και ένα συμβούλιο νέων της Άνδρου και να τους δίδεται ο συγκεκριμένος χώρος προκειμένου να βρίσκονται σε ένα γόνιμο διάλογο και να είναι οι προτάσεις για θέματα τα οποία θα απασχολούν και εμάς μέσα από την νεολαία. Και νομίζω ότι για αυτούς τους ουσιαστικούς λόγους, μπορεί να σημαίνει βέβαια ότι αν και εφόσον πάει το Δημοτικό Συμβούλιο, ο χώρος αυτός δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται και για εκδηλώσεις άλλες, διότι αντικειμενικά είναι ο μεγαλύτερος, είναι γύρω στα 180-200 άτομα τα οποία μπορεί να θέσει, θα γίνει με έναν τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε θα μπορεί, εάν και εφόσον ήθελε ζητηθεί, να χρησιμοποιηθεί και με τον απλούστατο, αν θέλετε, τρόπο που μπορεί να υπάρξει, τα τραπέζια να είναι αποσπόμενα, να μην είναι αυτό εδώ σαν η βαριά κατασκευή, και ο χώρος αυτός παράλληλα να χρησιμοποιείται. Και πλέον τούτου, επειδή σε επόμενα δημοτικά συμβούλια θα έρθουν προτάσεις για την κοινωνία της πληροφορίας, η μαθητική κοινότητα, η οποία βρίσκεται στον ίδιο χώρο, θα μπορέσει να χρησιμοποιεί και αυτόν τον χώρο για δράσεις τις οποίες θα βρίσκει ενδιαφέρουσες, διότι σκεπτόμαστε με τον πρώτο Δήμο στην Ελλάδα, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και τον ξέρουν πάρα πολλοί από εσάς, και αυτός είναι ο Δήμος Τρικαίων, να έρθουμε σε μία, αν θέλετε, αγαστή συνεργασία και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε στην προοπτική μιας καινοτομίας και γιατί όχι να δημιουργήσουμε και το καινοτόμο νησί, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Αυτό βέβαια είναι στο μέλλον. Τα λέω όλα αυτά και κλείνω επικαλούμενος αυτούς τους ουσιαστικούς λόγους, και θα ήμουν προσωπικά πάρα πολύ ευτυχής εάν στερνιζόσαστε στο σύνολό σας όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και βγαίναμε με μία φωνή όλοι μαζί, συμφωνώντας ότι τα νέα δεδομένα είναι τέτοια που μας δημιουργούν όλες αυτές τις προϋποθέσεις που ανέφερα, ούτως ώστε πλέον τα Δημοτικά Συμβούλια να γίνονται στον χώρο που βρίσκεται κάτω από το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο. Ευχαριστώ πολύ. Για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχω ιδιαίτερη αντίληψη, όμως θέλω να εκφράσω κάποιες σκέψεις και κάποιες ενδεχόμενα θα θέλαμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με το τι πάει να γίνει εκεί. Θα θυμίσω σε όλους, όπως έχει συγκαταλευθέρει, ότι αυτός ο χώρος φτιάχτηκε για να γίνονται συνέδρια και μεγάλα συνέδρια, όπως έγινε ένα μεγάλο παιδιατρικό διεθνές συνέδριο με 220 συνέδριους. Ενημερωτικές ομιλίες, ενδεχόμενα ναυτιλιακά συνέδρια των Αγίων. Η μαθητική όσα νεολαία μπορεί εκεί πέρα να κάνει κάποιες ημερίδες ενημερωτικές. Βέβαια, ο Δημήτρης με κάλυψε με κάτι που είπε ότι δεν θα αλλάξει μέσα ο χώρος, αλλά αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, αυτό το τραπέζι εδώ δεν θα πάει κάτω από το Συμβουλίο. Το είπα, όχι. Αποσχόμενα μικρά τραπέζια. Διότι αν υποθέσουμε ότι πάμε κάτω για το ίντερνετ, πέρα του χώρου που συμφωνούμε όλοι, εντάξει ότι ο χώρος εδώ ίσως να είναι κάπως περιορισμένος και κάτω είναι πιο μεγάλος ο χώρος. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι πάμε κάτω για το ίντερνετ, μπορούμε και εδώ να φέρουμε ίντερνετ εξίσου γρήγορο και σύγχρονο. Όπως επίσης και το ίντερνετ, Δημήτρη, και για το... Η πρόσβαση αμαία, ο χώρος και εκείνο το οποίο ξέχασα να αναφέρω είναι ότι ούτως ή αλλιώς και το έχουν ζητήσει και ορισμένοι και καλά κάνεις και ρωτάς, απλά να το πω επιπρόσθετα ότι έχουν ζητήσει για να γίνονται τηλεδιασκέψεις, οπότε λοιπόν θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα πάρα πολύ άνετα να το κάνουμε και αυτό εκεί πέρα. Δηλαδή η Επιτροπή... Υπόθεση λοιπόν ότι δεν θα χαλάσει εκεί ο χώρος προκειμένου να μπορούν να γίνονται κάποια ενημερώσεις συνέδρια που χωράει μέσα 200 άτομα και 200 σιγαρές που έχουμε πάρει, δεν θα είχα αντίρρηση. Αλλά πρέπει να το δούμε. Και επίσης, αυτό που θέλω να πω προηγουμένως, είναι πρέπει να εξασφαλίσουμε τις άδειες από τη δευτεροβάθμια και από τη σχολική επιτροπή. Γιατί πάει αυτό ιεραρχικά. Έχουν να κάνουν την απόφαση δευτεροβάθμιας, απόφαση σχολικής επιτροπής και μετά έρθει σε εμάς. Δεν τα έχουμε αυτά για να δούμε ότι συμφωνούν όλοι αυτοί οι φορείς. Τέλος πάντων, δεν διαφωνούμε επί της ουσίας, όμως κάποια πράγματα μπορεί στην πορεία να τα δούμε μπροστά μας. Ας τα κοιτάξουμε λοιπόν αυτά και εφόσον εξασφαλίσουμε όλα τα προηγούμενα και ο δοδοθέτης και η Επιτροπή Παιδείας και η Σχολική Επιτροπή, τότε θα το συζητήσουμε.
θεωρώ πιο θετικά. Προφανώς δεν θα είχαμε αντίρρηση εφόσον έχετε σκεφτεί και είμαι σίγουρος ότι έχετε σκεφτεί τις όποιες συμπτώσεις που μπορούν να υπάρξουν, δηλαδή από τη μετακίνηση από εδώ που πραγματικά ο χώρος δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες που θα θέλαμε σε ένα νέο χώρο. Προφανώς και εμείς είμαστε σύμφωνοι. Το ένα θέμα που θα ήθελα να πω για τον Αντιδήμαρχο και λίγο έτσι με προβλημάτισε και νομίζω ότι είναι ο παδός των καινοτόμων ιδεών αλλά κυρίως των τεχνολογιών είναι το θέμα του ίντερνετ που το είπατε για μεταγενέστερα. Νομίζω οι δυνατότητες υπάρχουν ότι θα μεταδίδεται μεταγενέστερα. Αυτό που είναι ζητούμενο και εκεί γίνεται και σε όλα τα δημοτικά συμβούλια τώρα είναι το live streaming, δηλαδή κατευθείαν. Ήδη το κάναμε με τη συνέντευξη που έγινε των επικεφαλής όλων των υποψηφίων, μάλλον όλων των υποψηφίων. Θα μπορέσει να γίνει και αυτό το πρόγραμμα και έτσι θα δώσουμε και τη δυνατότητα συμμετοχής αλλά κυρίως διαμόρφωση άποψης του συνόλου των πολιτών. Άρα, γνωρίζοντας ότι σε αυτό και εσείς θα συμφωνείτε, θα πρέπει να είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει άμεσα και όχι να μεταδίδονται τα όποια βίντεο ή όποιες βιντεοσκοπήσεις μεταγενέστερα και όχι σε πραγματικό χρόνο του Συμβουλίου. Ναι. Θέλω να διευκρινίσω, αρχίζοντας από την αναφορά που έκανε ο Γιάννης ο Παπάκης. Αναφέρθηκα μεταγενέστερα για τη μετάδοση στη τηλεόραση των συνεδριάσεων. Εννοούμε ότι με την πρώτη συνέβρεσή μας στο καινούργιο χώρο θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε live streaming, Γιάννη, κανονικά. Η γραμμή δομημένη η οποία υπάρχει είναι 50+, από ό,τι μου είπε ο Σκόρδος. Τώρα, αναφορικά σε αυτά που έφυξε ο κ. Σουσούδης, θα ήθελα να πω επικουρικά ότι σαφώς έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά και το μνημόνευσα και το ξαναλέω. Όμως, αν πραγματικά τεθεί ένα θέμα για ένα συνέδριο, επειδή η αίθουσα αντικειμενικά δεν έχει μια διέξοδο, οφείλω να το καταθέσω. Γιατί μιλώντας με γραφεία, γιατί μας έχει προβληματίσει θετικά ότι αυτός ο χώρος που δημιουργήσατε μπορεί να πάρει 180-220 άτομα. Οι προδιαγραφές οι οποίες μου έχουν στείλει Θεοδόση, δεν τις πληρεί η αίθουσα αυτή σε ό,τι αφορά την έξοδο κινδύνου και τα υπόλοιπα. Από εκεί και έπειτα, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν επιπλέον και ειλικρινά να το κάνουμε. Εμείς δεν θέλουμε να ακυρώσουμε όλη αυτή την προσπάθεια, κάθε άλλο. Εμείς θέλουμε να βάλουμε και μία δράση μέσα, μία δραστηριότητα, ούτως ώστε να κάνουμε τη ζωή όλων των δημοτών και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου πολύ πιο λειτουργική. Πλέον τούτου, γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ότι έπρεπε να είχε έρθει η Σχολική Επιτροπή, αλλά με δεδομένο ότι υπάρχει αυριανή συνεδρία σήμερα Τετάρτη και ταυτόχρονα είχε πει ήδη το θέμα στην ημερησία διάταξη, θεωρήσαμε ότι τουλάχιστον αυτό το τυπικό κομμάτι δεν θα είναι ουσία λόγος να τον επικαλεστούμε και να το πάμε, αν θέλετε, με τη διαδικασία αυτή, σαφώς, Επιτροπή Παιδείας, Σχολική Επιτροπή, μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Θελήσαμε λοιπόν μέσα στον προγραμματισμό που έχουμε και επειδή ακολουθεί και δεύτερο θέμα από ό,τι παρατηρείτε για μια συνεδρίαση σε άλλον χώρο πλέον της χώρας της Άνδρου, ότι καταρχάς θα υπάρχει η συνένεσή σας ούτως ώστε να γίνει αυτό. Είναι δεδομένο ότι η Σχολική Επιτροπή αύριο συνέρχεται και έκτακτα θα μπει και αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν εγώ εκείνο το οποίο θέλω να πω προς τον Πρόεδρο, εάν δεν υπάρχει άλλος ομιλητής, να προχωρήσει τη διαδικασία. Και θέλει να μιλήσει και ο Δήμαρχος. Να προχωρήσει τη διαδικασία κανονικά. Ο χώρος έχει δύο εισόδους και εξόδους. Άρα πληρεί τις προϋποθέσεις ασφάλειας. Δεν έχει μία είσοδο, η εξόδο έχει δύο. Εισόδους και εξόδους. Από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά θα ψηφίσω. Έλεγα ψηφίσω παρόν, να ψηφίσω αρνητικά τις τραυματισίες που έκανε ο Δημήτρης. Διότι θέλω πρώτα να δω τις αποφάσεις της Σχολικής Επιτροπής Παιδείας και μετά πολύ ευχαρίστω και εγώ να ψηφίσω θετικά. Όμως μέχρι θετικά, μέχρι να δω ότι συμφωνεί το σχολείο να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, θεωρώ ότι πρέπει και εμείς να είμαστε προσεκτικοί και να μην προκαταβάλουμε την οποιαδήποτε απόφαση. Εγώ θέλω να προσθέσω στους λόγους της μεταφοράς πέρα από αυτούς που είπε ο Δημήτρης ότι είναι και θέμα αγοράσιμο σε σχέση με το κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε, γιατί πια δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε όλοι. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Σουσούδη σε σχέση με την εισήγησή του που έκανε. Είπε κάτι για αν συμφωνούν και κάποιοι δωρητές. Και επειδή αυτό το θέμα εγώ θα το συνδέσω και με το 2013 και επειδή πάμε σε γραφό και κάποια ντάλματα στην οικονομική,
Θα ήθελα να μας διευκρινίσει μια και αφορά το έργο το οποίο και καλά ήταν ο κ. Γιαννίσης το αναγνωρίζει εγώ είναι δικό σας. Ποιες εργασίες εκτελέσαν οι δωρητές και ποια έχουν εντάλματα τα οποία θα τροποποιήσουν το τελικό δελτίο, γιατί η πηγή χρηματοδότηση που είχατε και το αναγνωρίζω επειδή σα την υλικοποίηση χρόνο σε σχέση με το συνέδριο που έγινε το ιατρικό. Δεν περιλαμβάνουν στο τελικό δελτίο που είχε καταδεθεί στο φιλόδημα. Θα ήθελα λοιπόν να μας διευκρινίσετε το συγκεκριμένο έργο, το οποίο αν θέλετε για τυπικού λόγου μπορούμε να το μεταφέρουμε μια συνεδρία, αν δεν υπάρχουν τυπικοί λόγοι για να φτάσει τη σχολική ή όχι, ή μπορεί να πάρουμε μια απόφαση με την προϋπόθεση της ή αν υπάρχει η συνένεση τη σχολική, για να το επιταχύνουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι τυπικό αυτό που πάτε να πείτε ως προς την άνεση της ψήφου. Θα ήθελα να μας πείτε ποιοι δωρητές έχουν συμβάλει στην κατασκευή αυτού του κυρίου. Ποιοι δωρητές. Δεν μιλάμε για τους δωρητές του συνεδριακού κέντρου. Δεν υπάρχει δωρητής στο συνεδριακό κέντρο. Το συνεδριακό κέντρο είναι ο Δήμος. Καθαρά. Από ίδια έσοδα. Ο δωρητής έχει δώσει το οικόπεδο για να γίνει το σχολείο. Μάλιστα, ενημερώ κύριε Βάμουκα. Για 50 χρόνια. Δεν μιλάμε για τους δωρητές που έκαναν το συνεδριακό και δεν ξέρουμε αν υπάρχει. Και δεν ξέρουμε αν υπάρχει στο οικόπεδο. Να ακούτε λίγο. Δεν μιλάμε για τους δωρητές με την έννοια τη στενή του συνεδριακού. Μήπως υπάρχει κάποιο όρο στο συμβόλαιο που να λέει κάτι. Δεν το γνωρίζω. Ξέρω εγώ. Εντάξει, από εκεί και πέρα. Και δεν διαφωνούμε εφόσον η σχολική επιτελεί ο κύριο Αγγλίδε και εμεί δεν θα πούμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα από την υπόθεση που ανέφερε προηγουμένω, δεν κατάλαβα τον λόγο που το αναφέρατε. Πήραμε 44 χιλιάρικα. Από το 2013 αυτό. Έχουμε το επόμενο θέμα που θα το πούμε στην κυρία Κύριε. Άρα λοιπόν ξεκαθαρίζω ότι οι δωρητέ δεν υπάρχουν για το συνεδριακό. Το συνεδριακό έφτιαξε ο Δήμο με ίδια έσοδα. Ωραία. Μπαίνουμε λοιπόν στο εμπόριο. Με δύο προϋποθέσεις, επειδή θες να γράφω εδώ, δεν τα ξέρω. Ναι, με την προϋπόθεση να πει και η Σχολική Επιτροπή ναι, και αν δεν υπάρχει και κάποιος όρος από τους δωρητές, να μην λειτουργήσει σαν άλλος χώρος. Πρέπει να διευκρινίσω και να αποσαφηνίσω και στο Θεοδόση, αλλά και σε όλο το σώμα. Δεν υπάρχει κανείς, μα κανείς όρος από πλευράς των ανθρώπων όπου παραχωρήθηκε αυτό. Έτσι για την ιστορία να σας πω ότι αυτό ανήκει στην ΚΑΗΔΕ Κοινωνική Σχολή, όπου διαχειριστής είναι το εμπειρίκιο κληροδότημα, γεροκομείο. Άρα λοιπόν τότε όταν έγινε η παραχώρηση, λοιπόν έγινε καθαρά προκειμένου να αναγερθεί το υφιστάμενο τεχνικό επαγγελματικό λύκειο. Δεν υπάρχει κανένας όρος. Άλλωστε, επιπλέον και επιπρόσθετα, για να μην τεθεί κανένας άλλος όρος από τους νέους τουλάχιστον δημοτικούς συμβούλους ή αστερίσκος, εκείνο το οποίο σαφώς θα πρέπει να διευκρινίσω με δυνατή φωνή είναι ότι εμείς τώρα σαφώς θα πάρουμε από την Σχολική Επιτροπή και από την Επιτροπή Παιδείας, διότι είναι σε λειτουργία του σχολείου. Εμείς ποτέ δεν θα συμπέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το χώρο, ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τη Σχολική Επιτροπή, λοιπόν, σε ώρες δηλαδή που λειτουργεί το σχολείο, και σαφώς είναι δεδομένο ότι όταν το καλοκαίρι κλείνει το σχολείο, αυτός ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα και κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, μη μας φάει ο τύπος την ουσία. Οπότε, αποσαφηνίστηκε πιστεύω και αυτό. Εγώ είπα την άποψή μου και θα έλεγα ότι η σχολική, το σχολείο αυτό έχει το επόμενο έχει δοθεί για σχολική κρίση. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι πήγαν τώρα από τα σχολεία πήγαν στους Δήμους, παλιά που δεν ήταν στους Δήμους, έπρεπε να πάρουμε και δικιά άδεια για να μπουν εκεί μέσα. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε αν μπορούμε, αυτός είναι ο συλλογισμός, μην πάρουμε μια απόφαση εδώ, η οποία μετά μετά καταγγείλει. Δεν κάνουμε παρακόρση. Δεν κάνουμε παρακόρση. Εγώ δεσμεύομαι ότι από τη στιγμή που η Σχολική Επιτροπή και η Επιτροπή Παιδείας. Τι ψηφίζουμε. Παρόλο. Ναι. Είπα όχι. Όχι, μέχρι να πάρω την απόφαση τη Σχολική Επιτροπή. Κύριε Βόλουκα. Όχι, μόνο εσύ γιατί πρέπει το θέμα εδώ. Ναι. Μικρόφωνο, μικρόφωνο. Κύριε Βόλουκα, μία ή όχι. Αυτά. Σε αυτό δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Δεν συμφωνώ ότι δεν μπορώ να
φανταστώ ένα δημοτικό κατάστημα χωρίς να έχει αίθουσα δημοτικούς υπηρεσίες. Μάλιστα. Δεν είστε φανταστικοί. Κύριε Δημοτικοί. Κύριε Βιδάλη. Μαζί μου δηλαδή. Ναι ή όχι. Ναι. 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 Αν να σας μετρήσουμε. Ναι, να μετρήσετε. Κύριε Βενετήτη. Συμφωνώ. Συμφωνούμε. Ναι. Πάμε να μετρήσουμε. Ναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 λοιπόν, ναι. Εγκρίνεται λοιπόν με 16 θετικές ψήφους. Ο κύριος Αδάμης ψήφισε ναι, αλλά λοιπόν σε έχω υπάρξει. Γιατί ένα προσωπικό όχι, θα ξεπάθαμε. Αν όχι, το έχει και να μην ναι, με το υπόλοιπο ότι θα υπάρξει η παιδική έρευνα σε το εδώ. Ο κ. Σούλης το ίδιο. Ο κ. Σούλης όχι μέχρι να υπάρξει. Βέβαια, ναι, μέχρι να υπάρξει, όλος όχι μέχρι να υπάρξει. Ο κ. Λάβουκας όχι. Ο κ. Θεοδωράκης όχι μέχρι να υπάρξει. Όχι μέχρι να υπάρξει. Και ο κ. Μιχάλης όχι μέχρι να υπάρξει. 21. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Είναι η αίτηση της εισαγωγής επόμενης συνεδρίας εκτός έδρας. Έχει προταθεί το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει στον πολυχώρο του Κορθίου. Προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας μας, αλλά και από ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου, λέει ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει εκτός της έδρας του, στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, ύστερα από απόφαση του Συμβούλου των Μελών του. Εδώ λοιπόν, η εξαιρετική περίπτωση είναι ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θέλουμε να προχωρήσουμε στην ονοματοδοσία του Πνευματικού Κέντρου σε κέντρο Γιάννης Κοινός. Ήταν μια πρόταση που είχε γίνει και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά είχε αντιδράσει τότε, όπως θυμάστε, η οικογένεια μέχρι να προμήσει ο Γιάννης. Και έχουμε σκοπό στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει αυτή η ονοματοδοσία. Οπότε θεωρούμε ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση που θα του δικαιολογεί το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει στον πολυχώρο αυτό στο κόφι. Υπάρχει κάποιος που θέλει να πει κάτι σε αυτό. Κύριε Προεδρή, σας ευχαριστώ που έχουμε βάσει για την κοινό της Αγάπα και εκεί. Δεν έχουμε βάσει. 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 Μα πότε το όνομα σας. Κράζει, θα βάσει την ομιλία. Πείτε μου μία φορά που ονομάστε. Είναι ντροπή, κύριε Βάμβουκα. Έπρεπε να ονομαστείτε όταν πρέπει, κύριε Βάμβουκα. Όταν πρέπει να γίνει. Το κατάλληλο time. Παρακαλώ. Έτσι δεν είναι. Παρακαλώ, κύριε Βάμβουκα, είστε εκτός θέματος. Δεν έχει γίνει ονοματοδοσία. Δεν έχει γίνει δημοτικό συμβούλιο, κύριε Βάμβουκα. Δεν έχει γίνει δημοτικό συμβούλιο. Ότι όλοι ψηφίζουμε ότι αυτό πρέπει να ονομαστεί. Για να ζητήσουμε το ονοματίζουμε όλοι. Όχι, όχι, όχι. Στα γάμια πρέπει να γίνει ο οδός Γεωργίου Μπάλα, το λέμε όλοι. Δεν έχει γίνει επίσημα. Τι να κάνουμε τώρα. Ότι όλοι λένε ότι αυτοί έτσι εδώ μας θέλει θέλει μπάλα γιατί είναι πρόεδρος. Όχι το ξέρετε. Τι να κάνουμε. Υπάρχει. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος να πει κάτι να ψηφίσουμε. Επί της ουσίας, αυτό που πολλοί έχουν υποσχεθεί προεκλογικά και δεν το έχουν εφαρμόσει, να ξέρετε πέρα ότι μπορεί να είναι η αφορμή, η ονοματοδοσία που δεν υπάρχει λυμένη απόφαση, να ξέρετε ότι η δική μας διοίκηση επιθυμεί και θα κάνει δημοτικά συμβούλια και σε άλλες περιοχές. Μπορεί να είναι η αφορμή αυτό ως προς το νομικό για να δικαιολογήσουμε το εξαιρετικό της τροποποίησης, αλλά να ξέρετε στο βάδι όταν θα έρθει το θέμα των σιλών θα το κάνουμε και για τις ανεμογεννήτριες που θα ξαναπάμε στο χόρτι. Εμάς μας ενδιαφέρει να πηγαίνουμε κοντά στην κοινωνία, άρα μην μείνουμε στην αφορμή, να μείνουμε στην ουσία. Υπάρχει κάποια. Τι θα πάρουμε. Να γίνουμε μια κόμμα. Αν και έχει σχέση με την πλούσια που κρατάμε στο κράτο. Το κάνουμε στο κράτο. Εδώ θα κάνουμε στην πλούσια. Α πάμε λοιπόν στην ουσία. Γιατί έχουμε πολλά θέματα και δύσκολα. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφο. Η ιατρική νομοφορία. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφο. Παρακαλώ, κύριε Βάμβουκα. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφο. Άρα λοιπόν ομόφωνα. Το δεύτερο θέμα. Θέμα τρίτον, αποδοχή χρηματοδότηση τη ΦΕΣ. Πρόκειται λοιπόν για τα χρήματα ότι έχει
έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αφορικά με την επιχορήγηση των Δήμων της χώρας για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων των Δήμων. Υπάρχει κάτι εδώ που είναι σχετικό, υπάρχει κάποια αρνητική ψήφο. Εγκρίνεται ομόφωνα. Εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα τέταρτο. Θέμα τέταρτο, ορισμό των νέων επιτροπή διαχείριση ΖΕΠΑΝΔΟΥ, κύριε Μολάδο. Η Επιτροπή Διαχείρισης της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Άνδρου είχε δημιουργηθεί, είχε συσταθεί στα πλαίσια του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου του 2000, ήδη από το 2014 και μετά με κάποιες τροποποιήσεις υπάρχει μια επιτροπή που είναι 17 μελής. Όπως όλες οι επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου είναι συμβουλευτική προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Και η συγκεκριμένη επιτροπή έχει το ρόλο ενός βήματος διαβούλευσης και αλληλοενημέρωσης σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα του νησιού και στην οποία επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι φορέων, αστυνομία, πυροσβεστική, δασοπυροσβέστες, εθελοντικές οργανώσεις, αλληλείς. Και πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει τα νέα μέλη του που θα συμμετέχουν σε αυτήν την Επιτροπή και μετά στη συνέχεια ο Πρόεδρος με μέρημνο του Προέδρου να ζητηθούν ονόματα από τους φορείς που συμμετέχουν. Άρα λοιπόν, καλείται ο κύριος Δήμαρχος να ορίσει τους 4 Δημοτικούς Συμβούλους της Υπορήνης. Παρακαλώ, προσέξτε με λίγο. Ο κύριος Δήμαρχος λοιπόν να ορίσει τους 4 Δημοτικούς Συμβούλους της Συμπολίτευσης, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται πρόεδρος της Επιτροπής με τις αναπληρωτές. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Ο κύριος Στενιακός, ο οποίος ήταν και πρόεδρος, η κυρία Πιθικότσι, ο κύριος Στεφάνου και ο κύριος Μουστάκας, ως σταθερικά μέλη, και ως αναπληρωματικά η κυρία Βενιδίκη, η κυρία Κοζανίτη, ο κύριος Γιαννής και ο κύριος Μπακέλας. Παρακαλώ, για την πολίτευση. Δύο δημοτικούς συμβούλους αντιπολίτευσης με τις αναπληρωτές τους. Ο κύριος Δωδράκης θα απαντήσει. Σε συγχωρώ, περιποιεί τιμή για το Δημοτικό Συμβούλιο που για εσάς είναι μια εισήγηση που ήρθε από ένα μέλη ενός υπαλλήλου ανυπόγραφη και δεν καταλαβαίνω γιατί η εισήγηση γίνεται από το συγκεκριμένο υπάλληλο. Ξέρετε, το κύριο Σιδρό, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό και η οποία μας ήρθε εμάς από το email του το προσωπικό. Απλώς το θέτω αυτό ότι δεν είναι αυτή η διαδικασία που προβλέπει το Δημοτικό Συμβούλιο και οι εισηγήσεις. Σήμερα δεν θα με βγάλει καθόλου. Όσο και να προσπαθήσω. Παρακαλώ, κύριε Καπάκη, θα δει ότι το μέλος της Επιτροπής που ορίζω. Λοιπόν, το μέλος που ορίζω εγώ προσωπικά θα είμαι. Μάλιστα. Άρα τα τρία μέλη, ο κύριος Θεοδωράκης και ο κύριος Καπάκης. Και αναπληρωτές λοιπόν ο κύριος Βάμουκας και ο κύριος Τσαούσας. Οι εισηγήσεις μπορεί να σε έρθουν, κύριε Καπάκη, και από την αρμόδια υπηρεσία φτάνει να έρθουν μία μέρα πριν, σύμφωνα με τον Πανεπιστημιακό Υπουργείο. Η αρμόδια υπηρεσία θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά διοικητικού εγγράφου και όχι email. Η εισήγηση δεν έχει ποτέ υπογραφές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γράψουμε. Να καταγραφεί αυτό, να προσθέτει για να το γράψουμε. Η εισήγηση δεν έχει υπογραφές. Ναι, να γράψουμε ό,τι θέλετε. Θέμα 5. Δεν θα με σήμερα. Θα μείνω ψύχρεμος γιατί τα φύλλα μηνιαία τα δικά σας θα γράψουμε μετά. Θα δούμε κακότροπος και ειρωνικός και θα μου δώσουν μία ακόμα ευκαιρία. Άλλη δεν έχω, κυρία. Θέμα 5. Ορισμός συντονιστή και μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης προγραμματική σύμβαση. Δεν χρειάζεται σύντομα για να μην μας πούνε κάτι, έχουμε κάτι σαν να μας δείξει. Άρα λοιπόν εδώ, συμπλανιστής λοιπόν είναι ο κύριος, παρακαλώ την συγκροπία της, για να μην ακούω εγώ. Οφείλω, επειδή τέθηκε ένα θέμα ως προς εμένα, οφείλω επί προσωπικού, οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι η παρουσία μου εδώ ως εισηγητή, θεωρώ ότι εκτιμώ ότι είναι ανώτερη της υπογραφής μου.
Πριν από τέλος Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου, δεν θυμάμαι, με την 167 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε μια τριμερής προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Δήμο, στο Πράσινο Ταμείο και σε μια κινσέπ καινούρια που έχει ιδρυθεί στα πλαίσια του προγράμματος Life Terrascape που σχετίζεται με τις αναβαθμίδες, με την καλλιέργεια των αναβαθμίδων. Αυτή η τριμερής προγραμματική, για όσους δεν το γνωρίζουν, ουσιαστικά οριοθετεί τις σχέσεις μεταξύ των τριών εταίρων της προγραμματικής, του Πράσινου Ταμείου, του Δήμου και της κινσέπ. Στην πραγματικότητα αυτά περιγράφονται και στην σύμβαση που έχει υπογράψει ο Δήμος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που είναι ο συντονιστής. Και έπρεπε να γίνει αυτή η τριμερής προγραμματική, προβλεπόταν σύμφωνα στη σύμβαση την αρχική, προκειμένου να οριοθετηθούν οι σχέσεις των τριών αυτών εταίρων. Στα πλαίσια λοιπόν της προγραμματικής πρέπει να οριστεί, όπως λέει μέσα και η προγραμματική, ένας συντονιστής από πλευράς Δημοάνδρου, ο οποίος θα συντονίζει την εκτέλεση των προβλεπομένων στην προγραμματική, θα συντονίζει ουσιαστικά το πρόγραμμα Life. Πρέπει να είναι κάποιος που να έχει πολύ καλή γνώση του προγράμματος Life πάλι. Και ένα μέλος που θα συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από δύο στελέχη του Πράσινου Ταμείου, έναν από το Δήμο Άντρου και έναν από την Κινσέφ. Το Πράσινο Ταμείο έχει ήδη ορίσει, που είναι δύο υπάλληλοι του. Εμείς, λογικά, θα οριστούν δύο άτομα του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα, λοιπόν, ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός. Άρα, λοιπόν, συντονιστής είναι ο οποίος σήμερα. Ένα λεπτό να σας ξεκαθαρίσει, που προβλέπετε ότι είναι υπάλληλοι πρώτον και δεύτερον πώς ορίζεται ότι το φαίνεται σε εισήγηση ότι γνωρίζει το Δημοτικό Συμβουλίο. Θα φαίνεται τα έγγραφα, την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία που προβλέπεται αυτό το κύριο. Λοιπόν, επαναρχόμα. Προτείνουμε λοιπόν εμείς για συντονιστή τον κύριο Σίγουρο. Μάλλον να πω στο πρόβλημα. Για συντονιστή τον κύριο Σίγουρο Νικολάου, ότι πρέπει να είναι υπάλληλο όπως όλοι οι άλλοι. Εμείς προτείνουμε αυτόν τον υπάλληλο, προτείνουμε κάποιον άλλο για να μπει στην πορεία. Και προτείνουμε σαν μέλος εμείς. Ένα λεπτό. Εγώ είμαι ο πρόεδρος, μην το ξαναπάμε από την αρχή. Ένα λεπτό. Μπορώ να ρωτήσω κάτι για διευκρίνηση. Όχι, δεν μπορείτε. Εάν είναι σαφές ότι πρέπει να είναι υπάλληλος, θέλω παρακαλώ αυτή είναι η πρόταση όπως όλοι είναι υπάλληλοι και τώρα είναι υπάλληλοι. Δεν είναι αυτό, δεν είναι. Προτείνεται κάποιον άλλο και μείνει στην πορεία. Έχουμε σύμβαση σε άλλο live, το οποίο δεν υπάρχει. Ωραία, προτείνεται κάποιον άλλο να μπει στην πορεία. Δεν θα ψηφίσουμε στα πρώτα. Προτείνεται κάποιον άλλο να μείνει υπάλληλος. Α, υπάρχει δυνατότητα. Εμείς θα έχουμε δυνατότητα, εσείς πάντως. Το Πράσινο Ταμείο και εσείς είστε πάλι. Αυτός που το προτείνει, κάνετε ό,τι νομίζετε. Όλοι οι άλλοι έχουν πάλι υπαλλήλους. Εσείς προτείνετε κάποιον άλλο, έχετε την ευθύνη του προτάσεως σας. Ο καθένας έχει την ευθύνη της προτάσεως. Εμείς λοιπόν προτείνουμε τον κύριο Σίδωρο Νικολάου, για συντονιστή, γιατί είναι αυτός ο οποίος έχει τις γνώσεις, και προτείνουμε να είναι από τα δύο αιρετά μέλη, ένα από τη συμπολίτευση. Και προτείνουμε τον κύριο Στεφάνου και ένας από εσάς. Αν έχετε κάποια πρόταση, να την παρακαλώ να την βάλουμε σε ψηφοφορία. Αν έχετε την ίδια πρόταση, παρακαλώ να μας ορίσετε ένα μέρος της δικιάς σας ομάδας μαζί με τον κύριο Στεφάνου. Αν θέλετε και τα δύο μέλη, πάρετε και τα δύο μέλη. Αν θέλετε κάποιον άλλο για συνοριστή, προτείνετε να μπει στην πορεία. Παρακαλώ, δεν θα συζητάμε για μια επιτροπή τώρα μια. Αν θέλετε για να ορίσουμε κάποιον και προφανώς είναι υπάλληλος για να βάσει 4 ώρες που μέσα, δηλαδή παίρνει ένα ποσοστό από τις 100 ώρες που θα δούλευε στο Δήμο να δουλεύει. Σε ελάχιστη γνώση, θα έχετε τώρα την αντιμετωπίσει σου. Το βασικό είναι η γνώση. Να πω κάτι, η γνώση είναι. Να πω κάτι λοιπόν, η γνώση εξαρτάται. Ότι εδώ η γνώση είναι, η γνώση αποκτήθηκε. Από εκεί πέρα, ο ένας υπάλληλος, νομίζω ότι θα συμφωνήσω και εγώ να είμαι υπάλληλος, διότι αν είναι κάποιος ιδιώτης, θα πρέπει να πάρει εξ ολοκλήρου την αντιμιστία του ιδιώτη. Ενώ υπάλληλος παίρνει 100 ώρες, δηλαδή δουλεύει 80% για το live, όπως είναι αυτή τη στιγμή, και 20% για το Δήμο. Έτσι λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Είναι έτσι κατός άλλος. Όχι έτσι, ακριβώς όπως έτσι. Ακριβώς. Εντάξει, δεν είναι σημαντικό. Επειδή είναι συγκεκριμένη χρηματοδότηση,
και τον ορισμό για την οικονομία του θέματος, έχουμε αναγκαστεί που με βάλει για την οικονομική υπηρεσία τη Ελλάδα από 20% εργαζόμενε να δουλεύουν στο live, για να μην πληρώνονται δηλαδή κάποιοι εξωτερικοί, διότι δεν φτάνουν προφανώς τα χρήματα για να έχουμε εξωτερικούς υπαλλήλους. Αλλά όσον αφορά για τους υπαλλήλους και για τη γνώση, αυτό. Κύριε Αλυσή, δεν πρέπει να διευκρινίσω. Εδώ πρόκειται για συντονιστή της τριμερούς προγραμματικής σύμβασης και μόνο. Όχι για συντονιστή του live. Συντονιστής του live βάσει ανάθεσης από, με απόφαση δημάρχου είμαι εγώ και υπάρχουν και κάποια στελέχη επίσης του Δήμου, υπάλληλοι που συμμετέχουν με κάποιο ποσοστό. Αυτές εδώ οι θέσεις, όλες αυτές οι θέσεις που συζητάμε τώρα είναι προφανώς άμυστες και αφορούν τον συντονιστή της τριμερούς προγραμματικής σύμβασης όπως αυτή περιγράφεται μέσα στην προγραμματική σύμβαση, που είναι ένα πολύ μικρό υποσύνολο του όλου προγράμματος ουσιαστικά και αφορά και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, τους δύο αιρετούς, τον τακτικό και τον προγραμματικό, που συμμετέχουν στην κοινή επιτροπή με το Πράσινο Ταμείο. Είναι δηλαδή μια τυπική προγραμματική σύμβαση, σαν αυτές που κάνει ο Δήμος με την περιφέρεια πολλές φορές, και υπάρχει μια κοινή επιτροπή παρακολούθησης. Ο συντονιστής το έχει προβλέψει, επειδή αυτή την τριμερή προγραμματική σύμβαση στη συνέταξη των Πράσινων Ταμείων, έχουν προβλέψει μέσα και ένα συντονιστή της προγραμματικής σύμβασης από πλευράς Δήμου. Υπάρχει και αντίστοιχα συντονιστής από πλευράς Πράσινων Ταμείων. Έχει προοριστεί δηλαδή από αυτές τις φορείς. Δηλαδή να σας πω, ναι, ακριβώς, για παράδειγμα, το Πράσινο Ταμείο έχει ορίσει συντονιστή την είδηση της τριμερούς προγραμματικής, την είδηση συντονίστρια του live από πλευράς Πράσινου Ταμείου. Υπάρχει συντονίστρια Πράσινου Ταμείου για το πρόγραμμα live, όπως εγώ αντίστοιχα είμαι συντονιστής από πλευράς Δήμου, και το Πράσινο Ταμείο για την τριμερή προγραμματική έχει ορίσει την ίδια ως και ως συντονίστρια της τριμερούς προγραμματικής, κάτι το οποίο είναι λογικό με την έννοια ότι για την τριμερή προγραμματική αυτά που θα κάνουμε είναι θέματα του live. Πρέπει κάποιος να ξέρει το πρόγραμμα. Αυτό. Και αυτή θα συνάμεισε το πρόγραμμα. Εννοείται. Κύριε Καπάκη. Λοιπόν, εμείς δεν συμφωνούμε και δεν συμφωνούμε διότι δεν μπορεί ένα πρόσωπο διακοδικά και σε επαναλαμβάνουμε θητείες να αναδεικνύει τους αυθεντία και να διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα για το οποίο έχουν ακουστεί και πάρα πολλά, αλλά και κυρίως το θέμα είναι ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται και κυρίως μιλάει για το παλιό το live, γιατί τώρα γίνεται σαφές ότι εδώ είναι συντονιστής της προγραμματικής ή της επιτροπής που συμμετέχει στην επιτροπή της παρακολούθησης, είναι άλλο θέμα και είναι και άμυστη. Άρα κατά συνέπεια δεν θεωρώ ότι πρέπει το ίδιο άνθρωπο, το ίδιο άτομο και για λόγους χρηστής διοίκησης και διαφάνειας να έχει το ίδιο. Είναι προσωπικό σα το ζήτημα αυτό. Το δεν είναι καθόλου προσωπικό. Όσο δεν είναι προσωπικό, δεν μπορεί να το πει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί. Εσεί δεν προτείνετε. Ποιο προτείνετε εσεί. Εγώ θα πρότεινα ένα άτομο αφού λοιπόν, η θέση λοιπόν είναι και άμυστη και δεν έχει καμία επιβάρυνση ο Δήμος. Θα πρότεινα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και γεωπόνος, ο οποίος έχει τη δυνατότητα και τις γνώσεις, επειδή επικαλείται η ψήφιση και τις γνώσεις και τις ειδικές δεξιότητες, θα πρότεινα να τον πέτω προς κρατή και το βάλω προς πίσω σας. Λοιπόν, από ερετόπιο θα βάλουμε κύριε Σούλη και κύριε Καπάκη. Ένας, προτείνετε λοιπόν εσείς, τον κύριο Στεφάνου, και προτείνετε τον κύριο Γάμου. Για βασικό, για βασικό μέρο, τακτικό μέρο, τον κύριο Γάμου. Ωραία, με ένα πληρωτή τον Μίκο. Άρα λοιπόν τακτικό... Δεν πάμε σε ψηφοφορία, πάμε σαν πληρωτή ο κύριος Σκούτης. Άρα λοιπόν τακτικό μέλος ο κύριος Βάμικας. Το κέτσα. Παππού την εβάζει. Τακτικό μέλος ο κύριος Βάμικας. Ξέρω, που το βάζει τον Βάμικα. Τακτικό μέλος λοιπόν ο κύριος Βάμικας με αναπληρωτή τον κύριο Στεφάνου. Προτείνεται. Δεν προτείνεται, αποφασίστηκε. Πάμε λοιπόν τώρα σε ψηφοφορία για το συντονιστή. Η πρόταση, η μία πρόταση λοιπόν είναι ο κύριος Σίδωρος Νικολάου που είναι και συντονιστής συγγενικά και η άλλη που είναι η πρόταση είναι του κύριου Καπάκη και του κύριου Στρατή. Παρακαλώ. Ποιος είναι αυτός. 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 Καπάκη, αλλά δεν γνωρίζω τον κύριο Πετροστρατή και θα ψηφίσω τον κύριο Νικολάου, τον οποίο γνωρίζω. Ωραία. Κύριε Νικολάου. Κύριε Νικολάου. Κύριε Νικολάου. Κύριε Νικολάου. Άρα λοιπόν, με 11-10,
Συντονιστής εκλέγεται ο κύριος Νικολάου. Δεύτερο θέμα. Παραχώρηση χρήση του πολιτικού κέντρου Αφροδάτου. Το πρόγραμμα τέρας και που είναι αυτό με τις αναβαθμίδες και το οποίο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου χρειάζεται έναν χώρο για να αναπτύξει κάποιες δραστηριότητες οι οποίες μεταξύ άλλων είναι σχολή πέτρας που γίνονται σεμινάρια για πίσιμο πέτρας με παραδοσιακό τρόπο, συναντήσεις της ομάδας τοπικής, συναντήσεις όλων των εταίρων κλπ. Επίσης υπάρχει ένα πρόγραμμα που το έχει πάλι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και χρειάζεται έναν χώρο για να αναπτύξει ένα μελισσοκομικό ερευνητικό εργαστήριο το οποίο μελισσοκομικό εργαστήριο θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του νησιού. Αυτή η χώρη προτείνεται να γίνει στο πολιτιστικό κέντρο Αφροδάτου, στο οποίο παρελθόντως με προηγούμενη απόφαση είχε παραχωρηθεί ένα πολύ μικρό τμήμα του για να έχει εκεί την έδρα της η ΚΙΝΣΕΦ, η οποία έχει συσταθεί στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος LIFE. Προτείνεται λοιπόν να παραχωρηθεί αυτός ο χώρος για τις ανάγκες του προγράμματος και το πρόγραμμα ούτως ή άλλως έχει στον προϋπολογισμό του χρήματα για την βελτίωση του χώρου. Στον χώρο αυτό θα γίνουν επεμβάσεις κτηριακές για υγρασίες, οβάδες, κεραμίδια, απεντομώσεις, εξαράκι μέσα και θα γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις προκειμένου να γίνει ο χώρος πιο γραφειακός. Θα πούνε γραφεία, βιβλιοθήκες, υπολογιστές, εξοπλισμός, προτζέκτορες κλπ. Και όλα αυτά που θα γίνουν, όλος ο εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί, θα εξοπλιστεί πλήρως η κουζίνα με ό,τι άλλο χρειάζεται, όλος ο εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί θα παραμείνει μετά στον χώρο, μετά τη λήξη του προγράμματος. Και προβλέπεται να δημιουργηθεί ένας πολύ μικρός χώρος, πιθανόν στο Πατάρι για όσους ξέρουν, που να λειτουργήσει σαν ξενώνας, να το πω έτσι. Γιατί προβλέπεται να έρχονται φοιτητές, οι οποίοι θα κάνουν μέρος της πρακτικής τους, ή εθελοντές, που θα κάνουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στα πλαίσια του προγράμματος. Επ' αυτού υπάρχει σύμφωνο γνώμη του συγχρονιδόμου της κοινότητας. Δεν είναι απαραίτητη. Είναι σύμφωνο γνώμη του Προέδρου, απλώς προσπάθησε χθες να κάνει συμβούλιο και δεν το κατάφερε. Ναι, απλώς νομίζω όμως ότι ο Πρόεδρος είχε πει θετικά, τώρα δεν ξέρω. Λοιπόν, να σας ζηράσω, δεν πειράζει πάνω τα λεπτά. Λοιπόν, να ξαναγυρίσω το τρόπο. Για πανά πόσο. Σε πλέπει κάμπτω, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Το πόσο, με ποιο τρόπο. Πάμε και το κάτι πάνω στην πράγμα. Για να προηγήσετε τον κύριε Καπάκη να σας μάθω, να σας μάθω πάλι το λόγο σας, δεν μπορώ. Δεν θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω για αυτό. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό λέω για να μην πω. Και παρόλο ότι είναι το χωριό μου. Είπαμε πάρα πολύ. Αυτό λέω για την λειτουργία. Μιλάτε πριν του συμβούλου σα, επικεφαλή. Μιλάει ο κύριο Αδάμη και μετά θα μιλήσω. Εντάξει, αφού δώσατε το λόγο και δεν ρωτήσατε πρώτα αν έχει να μιλήσω εγώ, θα το κάνω και δώσω το λόγο στον κύριο Αδάμη. Δεν γίνεται το κανόνα. Μετά κάνετε σχόλια και αυτά. Δεν ξεχνάτε τον εαυτό σα, δεν το ξεχνάτε. Δεν μπορεί να το ξεχάσω ποτέ, κύριε Καπάκη. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφο. Δεν έχω να πω τίποτα. Με συγχωρείτε, για να μην είναι από εγώ που να κάθε παράταξη πώς έχει συγκριθεί. Είσαι ο κύριος Αδάμης, νομίζω ότι εκπροσωπεί την παράταξή σας. Τώρα, όποτε θέλει να πω το λόγο δεν γίνεται. Τώρα, το πόμα θέλω να καλύπτετε. Εγώ ζητά μία διευκρίνηση, έτσι. Διευκρίνηση, έτσι. Και ο κύριος Καπάκης πρέπει να μιλήσει. Σας λέω, είναι και το χωριό μου. Κύριε Γιάννη, για να σας ακούσουμε λίγο. Σας λέω, μία προβατιανή. Λοιπόν, δεν θέλετε. Τώρα το θέμα δεν είναι να μας βλέπουν οι Αυροβατιανοί, ότι θέλουμε να ακούσουμε. Κύριε Καπάκη, μπορούμε να ακούσουμε εμείς που θέλουμε, τέλος πάντων, οι άλλοι σκίζουν τα αυτιά τους. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ θέλω να σας ακούσουμε. Μπορούμε να σας ακούσουμε. Όχι, δεν μπορούμε να ακούσουμε κανείς και κανένα. Δεν μπορούμε να καλύπτουμε το κανονικό του. Υπάρχει αρνητική ψήφος. Κύριε Καπάκη. Τίποτα. Υπάρχει αρνητική ψήφος. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει. Κύριε Σούδη.
Άρα λοιπόν ομόφωνα η κυρία Πέτρα Καθήκη. Δεν υπάρχουν θέμα. Από τον κύριο όρο λοιπόν για τη λήψη ετερμητικού τοποχρεωτικού δανείου, το Ταμείο Πατρικών και Δανείου, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα Πιλόδημος, σας έχει μοιραστεί την εν πάση περιπτώσει η εισήγηση και η σύνταξη του δανείου. Οι δανείοι έχουν αύριο στα φύλλα και τα εχθρικά ΜΜΕ της αύριο, ότι ο Δήμος μέσα σε 20 μέρες αποφάσισε να πάρει δάνειο. Απλά να πούμε ότι το δάνειο αυτό το αποπληρώνει το Υπουργείο Εσωτερικών είναι η υποχρεωτική διαδικασία για να μπορέσουμε να χρηματοδοτηθούμε. Όπως βλέπετε στον όρο 10, η επιδομή των δανειακών υποχρεώσεων γίνεται με μεταφορά από το Υπουργείο και η επιδομή γίνεται ανά εξάμεινο από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Άρα λοιπόν πρόκειται για αποδοχή όρων για ένα δάνειο το οποίο είναι επιβεβλημένο στο όνομά μας για να το πάρει το Υπουργείο. Παρακαλώ. Κατάλαβα στο μιλητό ποιοι θέλουν να μιλήσουν για το θέμα. Όλοι, για να μην ξαναγίνει το προηγούμενο. Ότι ο πρόεδρος του Πάνου Γαβρίου. Το συγκεκριμένο θέμα χαίρομαι που επιτέλους κατάλαβε και η Οικονομική Υπηρεσία όταν αφορά τα άνθρωπο του Δήμου. Είναι χρόνο που πήγαμε πριν από ένα χρόνο περίπου και κάναμε προδοχή μέσα στο καλοκαίρι. Είναι για την κατασκευή, είναι για την ασφαλτώστοση δρόμων στην περιοχή του Γαβρίου. Αφού πάει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι τουλάχιστον 430.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, το πρόγραμμα Φιλόδημος αυτό προέρχεται η Δανειακή Σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα που το αποπληρώνει το Υπουργείο για το Δήμο της Άνδρας. Αυτό να το διευκρινίσω δεν είναι δάνειο του Δήμου, είναι δάνειο που το πληρώνει το Υπουργείο για το παλιακό δικό μας. Αλλά αυτά είναι αυτό που θα προσέξουμε έτσι ώστε να είμαστε συνεπείς. Γι' αυτό έκανε και τοποθέτηση. Όταν ξεκινήσει, πρέπει να επιστρέψουμε όλο το προσωπικό. Γι' αυτό έκανε τοποθέτηση για να μην δούμε άλλα γραμμένα αύριο. Γι' αυτό λέμε αυτή τοποθέτηση να γίνει για να μην δούμε άλλα γραμμένα αύριο. Στα διάφορα είτε μου φαίνεται και. Παρακαλώ, ο Δήμιος. Τελειώσαμε και ψούδι, συγγνώμη, σα διέκοψα. Τελειώσατε για τσα διέκοψα. Τελειώσατε για τσα διέκοψα. Ναι, τελειώσατε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Αδάμι, κ. Αδάμι. Ξέρω αν υπάρχει κάτι τεχνικό διευθύνιο. Τι περιλαμβάνει δηλαδή τους δρόμους και ποιες περιοχές και αυτό. Τι θέλετε κ. Αδάμι τώρα. Δεν το συστάσεις. Πούληση εσόδων σαν εγγύηση στο δάνειο. Έχει ένα τίτλο που λέει εκχώρηση εσόδων του Δήμου σαν εγγύηση. Είναι αυτό που σας είπε τώρα κ. Ζούτη. Είναι αυτό που έπρεπε μένω σε Βασιλή. Εάν δεν είμαστε συνεχείς στην κατασκευή όλου του έργου που το αφήσουμε στην μέση, τότε είμαστε προχωρημένοι να επιστρέψουμε και θα τα σπαθήσουμε μέχρι το τέλος. Γιατί δεν δίνουμε καμία δόση εμείς με όλα τα δόσεις που μας δίνουν το Υπουργείο. Κύριε Παναγιώτη, παρακαλώ, βοηθήστε με. Αυτό αφήνω το ρώτησε. Το μικρόφωνο σας. Αυτή η κύριε Παναγιώτη αφορά τρία τμήματα δρόμων. Το ένα είναι 440 μέτρα στην περιοχή που διαλύει στο Φελό. 1680 είναι από Φελό προς τη Σολυμιώνα. 1142 είναι στο Κουμάρι, στο Λάβρο. Επειδή όμως είμαστε εκτός θέματος, δεν είναι από συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ, υπάρχει κάποια αντιμετωπή ψήφος εδώ. Συγχαρητήρια, καλή θητεία. Καλησπέρα, καλή δύναμη. Χαίρομαι που σε κουράζω. Παρακαλώ. Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Είναι χαρά και τιμή να εκπροσωπώ το Παναγράφιο. Ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά το δάνειο, αν γνωρίζουμε το χρονοδιάγραμμα ως την τελειοποίηση του έργου, γιατί αφορά και την μελέτη ασφαλτώστοσης στο Κουμάρι, 1142 μέτρα. Αν γνωρίζουμε, αν έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα. Ωραία, αυτό είναι θέμα της θεωρητικής υπηρεσίας. Τώρα αυτό μπορεί να ξεκινήσει η δημοκρασία του, εφόσον πήρατε τη σημερινή απόφαση. Ναι, ξεκινάει λέει ότι μέχρι την πλήρωση των ανωτέρων δύο προϋποθέσεων, δηλαδή τη σύναψη του πλησιδανείου, δύναται να ξεκινήσει η διαδικασία δημοκράτησης του έργου ή της προμήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 44-12-2016.
2016. Εμείς δηλαδή ως τεχνική υπηρεσία δεν μπορούμε να προβούμε στη δημοπράτηση αν δεν ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες πρώτα. Μέχρι πότε θα γίνει το έργο, ρωτήσαμε. Η δημοπράτηση ενός έργου είναι ηλεκτρονικός ο διαγωνισμός. Θέλει 35 μέρες δημοσίευση, αν είναι διεθνής, αν είναι ανοιχτός θέλει 15. Είναι περίοδος ενστάσεων, τουλάχιστον 4 μήνες θα πάρει. Μάλιστα. Οπότε να υπολογίζουμε ότι από την άνοιξη θα ξεκινήσει όλα τα πάνε καλά. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θέλει οικονομικές επιτροπές. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι σοβαρό στην περιοχή του Κουμαρίου. Εδώ και πολλά χρόνια έχει παραμεληθεί η περιοχή Δήμαρχη και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Και πρέπει να. Πάντω δεν κάθεστε λίγοι, έχει ξεκινήσει την προηγούμενη δημοσιογραφία. Ξέρω, ναι, το ξέρω, βέβαια. Αναγνωρίζω το πρόβλημα και το συνεχίζουμε. Ναι, ναι. Και θα σου πω ότι 45 σπίτια δεν είναι. Παντού υπάρχουν προβλήματα, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει η μελέτη η οποία είναι θεωρημένη από το 2007, πρέπει να την προχωρήσουμε. Άρα επανερχόμεθα. Παρακαλώ, ομόφωνα λοιπόν εγκρίνεται. Λοιπόν, το θέμα 8, αποδοχή πρώτης ενοποίησης της πράξης ένταξης της πράξης του Αγιακού Προγράμματος Νότου Αιγαίου. Είναι η κυρία Ρούπη, εσείς έχει μοιραστεί η εισήγηση. Έχετε κάποια ερώτηση για αυτό το θέμα? Να είναι εδώ η κυρία Ρούπη. Χρειάζεται κάποιος, θέλει κάποιος να τοποθετηθεί. Άρα λοιπόν εγκρίνεται ομόφωνα. Εγκρίνεται ομόφωνα το 8ο. Θέμα 1. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, άρθρο 11. Λοιπόν, καλησπέρα. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχε γίνει εισήγηση να αναβληθεί το θέμα με απότερο σκοπό, όπως σας είχαμε βρει σύμφωνος, να αλλάξουμε το κανονισμό. Και με γνώμονα το άρθρο 70 για τις Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, η εισήγηση από μέρους μας είναι να το κάνουμε 9 μελές. Η Τουριστική Επιτροπή να είναι 9 μελές. Και για να είμαι πιο κατατοπιστικός, προτιθέμεθα να είναι 3 ιερετοί, ένας από κάθε παράταξη, 5 εκπρόσωποι τουριστικών φορέων και ένας ιδιώτης εμπειρογνώμονας του τουρισμού. Λοιπόν, 3 αιρετοί, ένας από κάθε παράταξη, 5 εκπρόσωποι τουριστικών φορέων και ένας ιδιώτης εμπειρογνώμονας τουρισμού. Να θυμίσω ότι μέχρι τώρα ήταν, ο νόμος λέει, 7-21 μέλη, ήταν 15 μέλη. Ήταν 15 μέλη, από τα οποία ήταν 6 αιρετοί και 9 από την. Είναι και η κυρία Πολίτη εδώ που είχε ταλαιπωρηθεί για να μπορέσει. Η πρόταση. Αυτή είναι η μάλιστα η κυρία Πολίτου ενέτη 2018 είχε εισηγηθεί στο να γίνει κάτι αντίστοιχο, απλά δεν προχώρησε. Ναι, γιατί το είναι να είναι πιο ευαίσθητο το σχήμα για να μπορεί να συνδυάσουν. Αντιλαμβάνεστε με 15 μέρε είναι λίγο μπέρδεμα. Άρα λοιπόν είναι 6 και 3 και. Είναι 3 αιρετοί. 3 αιρετοί και 6 πολίτες, αντί για 6 αιρετούς και 9 πολίτες. Σας έχει μοιραστεί η εισήγηση. Και με το καλό στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα ορίσουμε τα μέλη. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια τοποθέτηση? Είμαστε 3 αιρετούς. Κύριε Καπάκη, 3 αιρετούς, ένας από κάθε παράταξη, 5 εκπρόσωποι τουριστικών φορέων και ένας ιδιώτης εμπειρογνώμονας τουρισμού. Εγώ θα ρωτήσω πώς θα επισκεφθείτε. Και αυτό συνεπάγεται, συγγνώμη που σας διακόπτω, 3 αιρετοί, 3 αναπληρωματικοί αιρετοί, 5 εκπρόσωποι τουριστικών φορέων με 5 αναπληρωτές εκπρόσωπους τουριστικών φορέων και ένας ιδιώτης εμπειρογνώμονας τουρισμού με αναπληρωτή. Δηλαδή κάποιος που δραστηριοποιείται και εκείνος. Τι εννοεί και ιδιώτης? Παραδείγματος χάρη, εάν και είναι μια εισήγηση που θα γίνει από μέρους μας στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχω πρόβλημα να σας ενημερώσω ότι προτιθέμεθα, σαν ιδιώτη διρογνώμονα τουρισμού, να προτείνουμε την κυρία Πολύ Κουλένα. Ένα άνθρωπο που έχει γνώση, που έχει αντική προσαρμογή. Αν δεν έχει γνώση, δεν είναι καμία φορέα. Έτσι δεν έχει προσωπικά φορέα.
διακατέχετε. Θα κάνουμε πρόσκληση σε όλους τους φορείς που ασχολούνται και αν μας προτείνουν αυτή τα μέλη. Σωστό. Δεν μπορούμε εμείς να μπούμε σε μια διαδικασία να διαθέσουμε και προσωπικό. Αυτή είναι η λογική. Αλλά αυτό αφορά την επόμενη. Ποια είναι ακριβώς η διευκρίνηση που ζητάτε? Αν θέλετε. Ακούστε. Ναι, αυτό λοιπόν, προφανώς εγώ θεωρώ ότι μια επιτροπή του Ιστιτούτου ζει εδώ η είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για το νησί μας γιατί έχει καταδύσει την μείζωνα δραστηριότητα του τόπου και κυρίως είναι αυτοί οι οποίοι στους περισσότερους χώρους μπορούν να έχουν εισόδου. Κατά συνέπεια, όλοι και δεν νομίζω ότι κανένα σε αυτό το τραπέζι δεν θα διαφωνεί ότι πρέπει αυτή την επιτροπή να τη συγκροτήσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν και τις γνώσεις και την θέληση και τις ικανότητες έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ακόμα το παραγόμενο μας αποτέλεσμα και να φτάσουμε σε ένα καλύτερο επίπεδο. Νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανένας. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι πώς βλέπετε να οριστούν αυτά τα. Γιατί έχει μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία ποια άτομα θα συμμετέχουν. Μα έχουμε δει. Δεν θα το διαβάσει εσύ για να πάρει. Φορείς οι ίδιοι. Ναι, ένα λεπτό να συμμετέχει. Γιατί συμμετείχατε σε προηγούμενες επιτροπές. Θα δείτε διαφορές. Ορίζαμε πρόσωπα τα οποία δεν ερχόντουσαν καθόλου σε επιτροπές. Μα από ό,τι γνωρίζετε, ένα από του σκοπού που κάνουμε τα μέλη, τον αριθμό μελών μικρότερο. Είναι ακριβώς για να είμαστε πιο ευέλικτοι, να μπορούμε να το διαχειριστούμε. Και ερχόντουσαν μία φορά και μετά εγκαταλείπαν την όλη προσπάθεια χωρίς να φύγουν. Ακριβώς. Για μένα είναι σημαντικό, εφόσον το κράτος δεν έχει κανένα πρόβλημα να το υπερψηφίσουμε, αυτό σου μία παρατήρηση να πω ότι δίνει την ευκαιρία να το δούμε πρώτη φορά, αν μου επιτρέψει ο κ. Πρόεδρος, ότι στο θέμα τη τροποποίηση του κανονισμού, επειδή ουσιαστικά είναι μια τροποποίηση κανονισμού και τον κανονισμό τον τροποποιεί και τον θυμίζει, κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνείτε μαζί μου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ανεξαρτήτως του προτύπου κανονισμού. Γι' αυτό έρχονται και σαν χώρο στα θεατρικά. Εμείς, σας το λέω και θα φέρουμε εδώ πέρα πρόταση να πει ω θέμα στην περιέργεια διάταξη. Παρόλο επειδή καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα λέγαμε να αναπτυχθεί, να έρθει συνολικά, αλλά επειδή ξέρω ότι είναι επίκονη συγκρότηση της Επιτροπής για να προετοιμαστεί, θέλουμε εμείς και το λέω και πάλι τώρα, θα το φέρουμε ως πρόταση, θα το κάνουμε και μόνοι σας, συζήτηση αποκλειστική για το θέμα της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωραία. Και πού χρειάζεται το κανονισμό. Ένα λεπτό ακούστε. Και πού χρειάζεται το κανονισμό, είναι συζήτηση που αφορά το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου και αν χρειάζεται τώρα, τροποποιήσει ως μέσα ώστε να μπορούμε λοιπόν να είμαστε πιο κοντινοί. Από την τελευταία πρόταση του κ. Καβάκη, δεν γράφεται την προστατευτικά. Επί της προφορίας, συμφωνούμε. Πάρε κάποια αρνητική ψήφο. Ευχαριστώ πάρα πολύ ομόφωνα. Τροποποίηση λοιπόν η ίδια σύσταση ειδικών θέσεων. Σύνταξη καταλόγου μιλητών. Ποιοι θέλουν να μιλήσουν? Ο κύριος Σούδης και ο κύριος Καπάκης. Κάποιος άλλος? Ο κύριος Αδάμος. Κάποιος άλλος? Το οποίο συμπληρώσαμε. Κυρία Καρκυρκάτα, κύριε Βελόγου. Πρόκειται για μια τελευταία συμπληρωματική τροποποίηση του ΟΕΗ, μόνο για τις ειδικές θέσεις. Ο ΟΕΗ έχει ήδη τροποποιηθεί και το προηγούμενο χρόνο και το 2015. Τώρα συστήνονται θέσεις ειδικού προσωπικού, ορίζεται μία θέση Γενικού Γραμματέα και τέσσερις θέσεις ειδικών συμβούλων από δύο που ήταν. Αυτό είναι και ορίζονται και τα καθήκοντα που θα έχει ο Γενικός Γραμματέας, που είναι μία θέση που δεν υπήρχε ποτέ στο Δήμο Άγκου, αλλά πλέον μπορεί να υπάρξει θέση Γενικού Γραμματέα και τροποποιείται ο κανονισμός και δημιουργείται αυτή η θέση. Συν τέσσερις ειδικοί σύμβουλοι ή συνεργάτες. Αυτό είναι. Παρακαλώ, κύριε Σούδη. Συμφωνούμε, άλλωστε, το πολύ δεν είναι αναμονησία εδώ. Μέχρι πρώτη ήταν δύο ειδικοί σύμβουλοι ως αμοιβόμενοι ενδυμάτοι και κάτω από 20.000 κατοίκους δεν προβλέπεται για τους Δήμους να έχουν γενικό γραμματέα. Κάτω από 10. Κάτω από 10. Εντάξει. Ναι, κύριε Σούδη. Παρακαλώ. Τέλος πάντων, δεν μπορούσαμε να γίνει. Ήταν έτοιμα μας πάλι να γίνει αυτό. Απλά θα εξηγήσω την προσοχή ότι είναι πέντε θέσεις οι οποίες για να πληρωθούν όλες πρέπει ο προϋπολογισμός να το αντέχει. Υπάρχει βεβαίωση. Υπάρχει και βεβαίωση της Οικονομικής Επιτροπής. Εφόσον λοιπόν υπάρχει. Όχι, αν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει βεβαίωση, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ακόμα και η πρόβληση
της θέσης του γραμματέα είναι εάν δύναται οικονομικά ο Δήμος. Αλλιώς δεν έχει δύναται. Ναι. Ευχαριστούμε κύριε Σούλη. Αν δύναται οικονομικά ο Δήμος. Εμείς προσωπικά δεν θα είχαμε αντίρρηση και δεν έχουμε αντίρρηση δηλαδή στο να δοθεί δυνατότητα και εργαλεία στη δημοτική αρχή και κυρίως στον Δήμαρχο, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει καλύτερα τη δουλειά και να έχουμε πραγματικά ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Άρα συμφωνούμε στη βάση αυτό, εκείνο που θέλουμε να πούμε και διαβάζοντας τη σημερινή προκήρυξη, κύριε Δήμαρχε, φάνηκε ότι μάλλον δεν ξεκινήσατε καλά, μας στείλανε κιόλας. Ένα λεπτό, να ολοκληρώσω. Να πω να ακούσω και να ακούσω. Λοιπόν, την πρώτη προκήρυξη που κάνατε για ειδικό συνεργάτη είναι τι κάνει 9-9 στα κεραμίδια, ξέρετε. Λοιπόν, εδώ υπάρχει κόσμος, έχουμε πραγματικά υπάρχει ένα δυναμικό, επιστημονικό δυναμικό σε αυτόν τον τόπο, νέα παιδιά και θα πραγματικά με ικανότητες και δεξιότητες και με πολλά πτυχία και θα μπορούσαν να δώσουν τη δυνατότητα και να εργαστούν αλλά κυρίως να αφήσουν ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Το να ανακυκλώνουμε υλικά και να φωτογραφίζουμε αυτά, μάλλον δεν συμβάλλουν και νομίζω ότι και στο παρελθόν εσείς τέτοιες πρακτικές τις είχατε στυλιτεύσει. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή βλέπω ότι πραγματικά την πρώτη προκήρυξη ότι δεν ξεκινήσατε καλά, ήδη μας στέλνουν μηνύματα στο κινητό ποιος είναι αυτός. Λοιπόν, κύριε Αδάνη, θα απαντήσω κύριε Δήμαρχο. Συμφωνώ με τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα και τους δύο επιπλέον έμιστους συμβουλούς. Είχα έναν ενδιασμό, έχω μάλλον έναν ενδιασμό που ήταν καλύτερο να ξέραμε και ποιοι είναι, αν είχατε την πρόταση. Καταλαβαίνεις Δήμαρχε τώρα που πάει το μυαλό μου. Αλλά μάθαμε σήμερα τελικά. Αλλά μάθαμε τελικά σήμερα από την προκήρυξη ότι αυτό άτομο αυτό δεν θα είναι ούτε γενικό γραμματέα, ούτε σε αυτού πάει για σύμφωνα με την προκήρυξη τη φωτογραφική. Τίποτα άλλο. Λέμε ναι, λέω ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν είναι το πρώτο. Είμαι ο Δήμαρχο. Όχι, δεύτερη φορά. Λέω ναι. Επανέρχομαι και στην κανονικότητα, γιατί το δέχομαι να ξεχάσουμε ποιε διορίσει του ειδικού συμβούλου. Να διευκρινίσω ότι με απόφαση του αγριωτικού λαού είμαι Δήμαρχο Τράμπου και έχω δικαίωμα να διαλέγω εγώ του συμβούλου με του οποίου θα μπορώ να παράξω το έργο που έχουμε στόχο σαν δημοτική αρχή. Να σε ενημερώσω ότι όσε παρατάξει έχουν συμπλέξει μαζί μα ενημερώνονται για τα πάντα. Όσοι και όλα τα στελέχη, άρα γι' αυτό και δεν έχετε ενημερωθεί για τα ονόματα, θα έρθει η ώρα γι' αυτό, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν συμπλέψαμε μαζί. Και επίσης θα ήθελα να σας πω επί της ουσίας ότι όταν αυτή η διοίκηση βγάλει ασφαλή συμπεράσματα για τη λειτουργία του Δήμου, θα επανέλθουμε με μια τροποποίηση του οργανισμού που είχε ξεκινήσει και ο πρώην Δήμαρχος ο κ. Σουσούδης, δεν εγκρίθηκε λόγω των εκλογών. Απλώς θέλουμε να σχηματίσουμε μια άποψη, να δούμε ακριβώς τι γίνεται, να πούμε επί της ουσίας του οργανισμού. Τώρα είναι τυπικό για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις θέσεις που μας δίνεται με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και την κυβερνησιμότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ερώτηση πορείας. Υπάρχει αρνητική ψήφος. Γίνεται λοιπόν ομόφωνα η τροποποίηση του ΟΗ για σύνθεση ειδικών θέσεων. Θέμα 11. Έγκριση τοποθέτηση στήλων. Υπάρχει που η εισήγηση του έχει δοθεί. Είναι η αίτηση του Προέδρου του τόπου. Ο Πρόεδρος είναι κανένα της Βουλής. Του κ. Δημητρίου Μουστάκανα. Δεν βλέπω καλά που περάσει η γυαλιά. Παρακαλώ όπως εκεί επιδομήθηκε και τοποθέτηση δύο στήλων φωτισμού στην κοινωνική κοινότητα Παλαιόπολης όπως παρακάτω. Κάτω Παλαιόπολη Πλησίου Ηλικίας Νικολάου Στυλιαρού σε κοινοτικό δρόμο Σκαλιά. Δεύτερο κοινοτικό δρόμο Ποσκάτο Κόλυμπος Πλησίου Ηλικίας Γεωργίου Μουστάκα. Δεν νομίζω ότι θέλει κάποιος να τοποθετηθεί από αυτού. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφος. Ό,τι πει ο Πρόεδρος. Εντύπωση είναι ομόφωνο. Θέμα 12. Έγκριση πρώτου ΑΠΕ και πρώτου ΠΚΑΤΑΦΜΗΕ για το έργο επισκευές σχολικών κτηρίων Δήμου Άνδρου, δεύτερη φάση. Σας έχει μοιραστεί η σύγκριση. Παρακαλώ την κυρία Αβιάρου. Υπάρχει κάποια ερώτηση για αυτό το κράτος. Όχι. Κάποια τοποθέτηση. Όχι. Εγκρίνει από τα ομόφωνα. Ευχαριστώ πολύ. Θέμα 13. Τροποποίηση τεχνικού δελτίου για το πρόγραμμα Φινόδημος, επιτορήγηση για επισκευή συντήρηση σχολικών κτηρίων και άγριο χώρο και λοιπές δαπάνες.
Είναι εδώ η κυρία Χάβλια, μου υπάρχει κάποια ερώτηση. Όχι. Υπάρχει. Παρακαλώ, κύριε Σουάκο. Εδώ. Δεν σε έχει γραφτήσει, είσαι αυτό. Αλλάζουν κάποια πέρα, σε έχει δοθεί η αλλαγή. Από ό,τι έχω καταλάβει, δεν είναι κάποια δουλειά. Δεν έχει γίνει αλλαγή, έχει γίνει συμπλήρωση. Αυτό το αναπτύσσω. Όταν είχε προβληθεί η πρόταση με το συγκεκριμένο τεχνικό δελτίο, υπήρχαν κάποιες δράσεις οι οποίες ήταν λίγο γενικές ή δεν κάλυπταν αυτά τα οποία χρειάστηκαν στη συνέχεια. Προκειμένου λοιπόν να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην αποπληρωμή ανθρώπων οι οποίοι είχαν απασχοληθεί εκεί και ήταν στη φάση να τιμολογήσουν, σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία, συμπληρώσαμε το αρχικό τεχνικό δελτίο. Αν θέλετε να σας διαβάσω τι προέβλεπε και να σας πω γιατί προσθέσαμε. Έχουμε την εισήγηση. Ορίστε. Συμπληρώσαμε. Συμπληρώσαμε τρεις επιπλέον εργασίες, οι οποίες είχαν να κάνουν τις ηλεκτρολογικές εργασίες της επισκευής του κτηρίου, τους χρωματισμούς των επιφανειών κτηρίων και άδειων χώρων και εξοπλισμό και συντήρηση του κομμάτων των αγωσών. Αυτά. Γιατί εσύ προλεκόμενο σε... Δηλαδή... Αυτά λοιπόν, απλά ήθελα να πω το εξής. Όταν γίνεται ένα τεχνικό δελτίο, είναι προκειμένου να πάρουν τα χρήματα αυτά να διεκδικήσουμε από το πρόγραμμα φιλότιμο με τα σχολεία, 44 χιλιάρικα. Κάνουμε ένα τεχνικό δελτίο για να έχουμε και ευρώτευμα ότι οι ανάγκες που θα προέκυπταν μετά ενδεχόμενα ήταν διαφορετικές. Όπως και ήταν, ειδικά που φτιάξαμε το συνεδριακό και κάποια χρήματα έπρεπε να μπουν σε κάτι άλλο αυτό που είχαν πει στην αρχή. Όμως, αυτά για τα οποία χρήματα εμείς είπαμε ότι θα τα δώσουμε ήταν επιλέξιμο, επιλέξιμη ως δαπάνη. Είναι επιλέξιμη από το Υπουργείο ως δαπάνη. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάναμε τροποποίηση και να περάσει τόσο μεγάλο διάστημα από τον Απρίλιο-Μάιο για να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Πήραμε αρνητική ποτέ απάντηση από το Υπουργείο ότι δεν θα πληρωθούν αυτά τα χρήματα. Είχαν κάνει ερωτημούς του. Το εντελώς ενημερωτικά, δεν θέλω ούτε. Άλλωστε συμφωνώ με αυτό. Θέλω να πω, πήραμε ποτέ αρνητική απάντηση για να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Μαζέψουμε τις ερωτήσεις για να τις απαντήσουμε τέλος. Απλά, εγώ έφερε το προηγούμενο θέμα όπου λέγαμε οι δρόμοι που είναι για τον αύριο, άλλο αύριο, δεν ήταν ενάντια του Δήμου, ήταν ενάντια του Υπουργείου. Σωστά. Και τώρα λέγαμε να δεν προχωρούσε γιατί. Πιστεύαμε πως θα πάρει του Δήμου. Θέλω να πω λοιπόν, κάποιοι όροι, όταν κάνουμε ένα τεχνικό δελτίο, το κάνουμε για να πάρουμε μια χρηματοδότηση. Αν προκύψει μια επιπλέον δαπάνη από αυτή η οποία δεν έχουμε βάλει στο τεχνικό μας δελτίο, εφόσον είναι επιλέξιμη όμως από το Υπουργείο αυτή η δαπάνη που θα την κάνουμε μετά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Συμφωνώ, αλλά δεν είναι. Δεν είναι επιλέξιμη. Αυτά θεωρώ ότι είναι μη χάσιμο χρόνο και είναι ακόμα χάσιμο χρόνο. Μα το τεχνικό δελτίο δεν ήταν επιλέξιμη. Η τροποποίηση και η συμπλήρωση νομίζω δεν δημιουργεί. Δεν δημιουργεί πρόβλημα, εσύ θα πάω αριστερά. Κύριε Δάνη. Μια πορεία φορά. Το τεχνικό δελτίο αυτό έχει υλοποιηθεί, δηλαδή έχει τελειώσει. Οι εργασίες αυτές έχουν γίνει σε σχολικά συγκροτήματα. Και σε ποια σχολικά συγκροτήματα. Σε μια φυσικά. Το συνεδριακό. Ένα μέρος. Ένα μόνο πάνω. Δηλαδή για ένα. Μιλάμε για ένα σχολικό συγκρότημα εδώ. Ναι. Το έχει επιλέξει. Αυτό. Οκ. Λοιπόν. Κύριε Δήμαρχε. Επειδή είναι τυπικό, μπορεί να αναδειχθεί και μια αλλαγή φιλοσοφίας. Το τυπικό είναι ότι επειδή δεν το προέβλεπε το τεχνικό δελτίο, που και εμείς βγάλαμε τεχνικό δελτίο, κύριε Σουσούδη, για να κερδίσει την αγωνία μας να πάρουμε τα χρήματα και μην τα προβλέψουμε όλα. Αλλά να μπούμε στη διαδικασία να βγάζουμε εντάλματα για να πληρώνουμε ανθρώπους οι οποίοι μετά μπορεί να καταλογιστεί και στη διευθύντρια των οικονομικών, επειδή δεν προέβλεπε, πάμε τυπικά να καλύψουμε τη διαδικασία. Προφανώς οι πρόσθετες εργασίες που έχει βάλει τώρα στην τροποποίηση είναι για να διασφαλίσουμε και αυτοί οι άνθρωποι που θα πάρουν σίγουρα τα λεφτά τους και ότι η οικονομική υπηρεσία θα κάνει σαν δουλειά της. Τίποτα άλλο, δεν είναι κάτι άλλο. Μην πάμε να εξοπλισμίσουμε, όπως σας είπα και πριν, εμείς καταλαβαίνουμε την πίεση του χρόνου που είχατε τον Απρίλιο για να μπορέσετε να φτιάξετε το συνεδριακό. Αλλά αν μέσα στο τεχνικό δελτίο δεν προέβλεπε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και γίνανε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, πρέπει να κάνουμε τροποποίηση για να πληρωθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Όχι, δεν υπάρχει τροποποίηση. Το πρόγραμμα αφορούσε επισκευές σχολικών κτηρίων γενικά. Αυτό που λέμε τώρα. Είχε λάθος στον Απρίλιο, δεν είχε διάφορα. Έπρεπε τότε να γίνει μια μελέτη, να δούμε ποια ακριβώς κτίρια έχουν πρόβλημα και να καταθέσουμε μετά ένα τεχνικό δελτίο
εξού δεν υπάρχει κάποια αντίθεση. Απλά θέλω να πω ότι. Δεν διαφωνώ. Μην το ανοίξουμε. Ας πούμε, δεν υπάρχει ένα θέμα. Απλά νομίζουμε ότι το να είναι εξειδικευμένο είναι καλύτερα από το να είναι γενικότερο. Από ό,τι κατάλαβα, δεν υπάρχει αντίθεση ψήφο. Άρα λοιπόν ο κόφο να εγκρίνεται. Και το θέμα 13. 14. Ο σμός εκπροσώπου για τις συναλλαγές με την τράπεζα Eurobank και συμπληρώνουμε εδώ το θέμα με τράπεζα Eurobank και τους λοιπούς τραπεζικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Εδώ καλά κύριε Μίλα στο πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι λοιπόν σε αυτό εδώ έχουμε την πρόταση. Είναι η κυρία Χαβιέρου. Κυρία Χαβιέρου. Με τη λήξη κάθε δημοτικής περίοδου λύγει και η νομιμοποίηση των εκπροσώπων της δημοτικής εξετάσεως του δημοτικής αρχής. Συγκεκριμένα 1η Σεπτεμβρίου πήραμε και ένα έγγραφο από τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία μας έδιναν μία περίοδο χάριτος, όχι κατ' εξαίρεση, φαντάζομαι θα είναι τακτική τους, ότι μέχρι σε ένα μήνα πρέπει να προβούμε στην αλλαγή της νομιμοποίησης και να ορίσουμε τον υπάλληλο, ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα διαχειρίζεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου. Υπόψη ότι κάποιες τράπεζες μας το είπαν προφορικά, είχαμε και την εμπειρία από το παρελθόν, η Eurobank το έκανε και γραπτός, μας έστειλε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα. Συνέπεσε χρονικά, δηλαδή από τη χρονική στιγμή που δόθηκε η πρόσκληση, μέχρι που θα κάνουμε αυτό το έγγραφο, να γίνει και η αλλαγή του Δημοτικού Ταμεία. Οπότε έπρεπε να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία, να βάλουμε το όνομα, το αφημί, ποιος θα εκτελεί κτλ. Και γι' αυτό σας έχουμε καταθέσει και στην εξήγηση. Εδώ είναι το μόχονο. Έγκριση τοποθέτηση δύο κατασκευών πέργολας σε κατάσταση δημιουργικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Ορμοκοτήρου. Εδώ νομίζω ότι είναι προβλεπτικό το θέμα. Έχουμε κάποιο εδώ να το εξηγήσουμε με αυτό. Σε αυτό απλά το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί. Πηγαίνει στο Συμβούλιο Επιτεκτονικής Συσίλου. Δεν παίρνουμε κάποια απόφαση που είναι σαν μορφή άδεια. Απλά γνωμοδοτούμε και γνωμοδοτούμε αυτό που πηγαίνει στο Συμβούλιο Επιτεκτονικής. Υπάρχει έκθεση. Υπάρχει μια έκθεση, βέβαια. Και απόφαση του Συμβουλίου. Υπάρχει λοιπόν τεχνική έκθεση. Και η αίτηση, όλος ο φάκελος είναι εδώ, για διαβίβαση στο διατομική της τουρίου. Και ο όρμος έχει γνωδοτήσει. Και ο τοπικό του όρμου. Και ο τοπικό του όρμου, δεν έχει την έτσι εδώ. Λοιπόν, υπάρχει τεχνική έκθεση, την κυρία Μαρία Παπαχρήστου. Είναι άδεια εκθέσης του κοινόχου του χώρου, από το Δήμο Αξάνδρου. Τα σχέδια τα οποία απαιτούνται. Νομίζω ότι είναι μια τυπική διαδικασία διαβίβαση στην Μακεδονική Επιτροπή. Υπάρχει κάτι εδώ από το θέμα. Εγκρίνεται ομόφωνα. Εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 16. Εγγραφή νηπίων στο Δημοτικό Σταθμό Δήμου Άλλου. Κυρία Λούκα, με ας διαβάσουμε λοιπόν την εισήγηση. Εισήγηση για εγγραφή των νηπίων Μαβιλαρά Ελένη και Κασιόπη Ρήτη στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Άνου. Με βάση το ανατέλεσμα σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Άνου, καλείται να αποφασίσει σχετικά με την εγγραφή των δύο νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Άνου. Σα γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει από ό,τι κατάλαβα, η δυναμικότητα του παιδικού σταθμού είναι 15 νηπίων προ άξιο 20%, που σημαίνει καταληκτικά 17 νηπία. Στην απόφαση γράμμα σχετικού Δημοτικού Συμβουλίου καλύφθηκαν 16 θέσει, με αποτέλεσμα να υπάρχει μόνο μία γενή. Οι ανωτέρω γονεί έχουν ισχυρά κοινωνικά κριτήρια. Δηλαδή τα αυτοί που μας ζητάνε σήμερα είναι να δεχτούμε 18, 2 και 17 τα οποία ο παιδικός σταθμός δέχεται, ο παιδικός σταθμός του Δήμου Άδου δέχεται τις ανωτέρες αυτές κατ' εξαίρεση για τις κοινωνικές της 19-20 με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει πλήρη στελέχωση από αυτό το δυναμικό και δεν θα δεχτεί άλλες εγγραφές για τη Δήμο Άδου μακρύ κλπ. Υπάρχει κάποια ερώτηση σε αυτό? Θα το πάρουμε το παιδί. Πάμε λοιπόν. Να τα πάρουμε λοιπόν τα δύο κοπέλια. Είναι κορίτσια εγώ, τι είναι. Εγγύνει το μόχωνα. Εγγύνει το μόχωνα. Όσο εισήγηση, Συμπλήρωση λοιπόν της 152.318 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην πρόσκληση του φιλόδου, το ανώτερο όριο του προϋπολογισμού για έτοιμα χρηματοδότηση είναι 3 εκατομμύρια προ ΦΠΑ. Εμείς ήδη με την 170 του 2018 απόφαση, είχαν εγκριθεί 4 υποέργα και σε προφορική επικοινωνία με τη ΜΟΔ μας είπαν ότι επειδή υπάρχει υπόλοιπο
προσχρηματοδότηση και επειδή ακόμη η πρόσκληση δεν έχει ακόμα, η Επιτροπή δηλαδή δεν έχει ακόμη αποφανθεί και υπάρχει περιθώριο να υποβάλουμε και ένα άλλο υποέργο, έχουμε μισόρυμο υποέργο που είναι το δίκτυο του κάτω Αγίου Πέτρου, το δίκτυο ίδρευσης, και προτείνουμε να συμπληρωθεί αυτή η απόφαση με ένα πέμπτο υποέργο. Είναι κρίμα εφόσον υπάρχει υπολοιπόμενο ποσό, εφόσον ακόμη εκκρεμεί από την Επιτροπή ο έλεγχος και προφορικά έχουμε θετική εισήγηση από τη ΜΟΔ. Αυτό. Και προτείνουμε να αυξηθεί με άλλο ένα υποέργο, να φτιάξει το τεχνικό δελτίο πράξης την τροποποίηση. Σας έχουμε εδώ και ένα πίνακα που ουσιαστικά προκύπτει ότι είναι κάτω από 3 εκατομμύρια πάλι. Άρα είμαστε εντός του προϋπολογισμού. Λοιπόν, υπάρχει από αυτό ερωτήσεις. Κύριε Σούλη, παρακαλώ. Μια διευκρίνηση για κάτι που είχε υποθεί τις προηγούμενες μέρες, ότι κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι από το συνδυασμό μου, τουλάχιστον, το συνδυασμό μας, και συγκεκριμένα στον Αντώνογλου, γράφτηκα ότι δεν ήθελε την τρίδευση του κάτω Άγιου Πέτρου. Είναι ψευδέστατο και το αποδεικνύει τη σημερινή συνεδρίαση εδώ με το θέμα που έχουμε, διότι η μελέτη για την ίδρυση του κάτω Άγιου Πέτρου ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, ολοκληρώθηκε περίπου τον Μάιο, καταδέχθηκε στην τεχνική υπηρεσία μας για τελική υπογραφή. Σωστά. Συγγνώμη, ξανά. Η μελέτη λοιπόν ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο περίπου του κάτω Άγιου Πέτρου, ολοκληρώθηκε περίπου με περιβαλλοντικούς όρους με τεχνικό και με εκδοτές δημοκράτησης περίπου πριν από λίγους μήνες, όπου τώρα η τεχνική υπηρεσία το έλεγξε και το. Πρέπει να είσαι στο ερχόμενο. Συναφή. Όχι, στο 18 είναι η μελέτη. Η παραλαβήτηση μελέτη. Εδώ είναι η χρηματοδότηση. Δεν θα έκανα μία σημείωση πάνω σε αυτό το θέμα. Και να πω για τη χρηματοδότηση τώρα. Τότε όντως έχουμε κάνει μία πρόταση η οποία έχει εγκριθεί η Νίκη Τροσέρης για 2.600 με το ΦΠΑ, άρα χωρίς το ΦΠΑ είναι κάτι λιγότερο. Τότε λοιπόν είχαμε στόχο και εμείς την Νίκη του κάτω Άγιου Πέτρου, όμως δεν υπήρχε μελέτη ακόμα και αυτή την προχωρήσαμε. Θέλω όμως εδώ να κάνω μία τοποθέτηση για να το προσέξουμε. Εφόσον έχεις πάρει λοιπόν, έχετε πάρει από την ΜΟΔ τη σύμφωνη γνώμη για να καταθέσουμε την πλήρωμα αυτό, ιδιοκτησιακό, αρχαιολογία, δασική. Όλα υπάρχουν. Όλα αυτά υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι. Είναι εντός οικισμού, άρα παίρνει απαλλαγή από δασό. Ωραία, απλά το λέτε. Είναι εντός οικισμού. Και μία αναπληρώση του Δημάρχου ότι δεν έχει άλλη χρηματοδότηση από το έργο. Ναι, όλα αυτά έχουν γίνει, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Εφόσον λοιπόν δεν έχει γίνει έτσι, δηλαδή 600 που ήδη έχουν. Όχι, όχι, αρέσει. Συμφωνούμε και επαυξάνουμε αυτό γιατί θα κάνει το πλήρω. Και έχει γίνει και το αποκλείστο τεχνικό. Το ξέρει πάρα πολύ καλά την αγωνία για να πάρουμε το έργο. Και σε αυτό μέσα είναι και η αντίστροφη όσμωση του Πατσίου, ναι. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο... Είναι αποσκλήρωση του Πατσίου, είναι θεωρίωση... Ωραία. Πάμε λίγο. Είναι θεωρίωση σε όλη την άμυνα. Υπάρχει κάτι ερευνητή ψήφος. Ο κύριος Δήμαρχος. Πότε ερευνητή ψήφος να μιλήσει. Εγώ δεν ψηφίζω όπως είναι. Μόνο έτσι που. Καταρχήν, επειδή ήταν έτσι μία εβδομάδα ανακοινώσεων, θα ήθελα να πω ότι η εμπλοκή του ονόματος του κ. Αντώνογλου, όπως και της κυρίας Μαμάη, είχε να κάνει με το τι ψηφίσανε στην Οικονομική Επιτροπή. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το μόνο που με νοιάζει είναι να γίνει το έργο. Σε αυτά που καταψηφίσανε στην Οικονομική Επιτροπή ήταν και η μετακίνησή μου στην Αθήνα, που ανακαλύψαμε ότι υπάρχει ακόμα η δυνατότητα να ενταχθεί το έργο στην πρόταση που καταθέσει η κυρία Σουσούδη. Και συγχαρητήρια που είχατε, γιατί σας ανήκει αυτό το κομμάτι, το γεγονός ότι είχατε παραγγείλει τη μελέτη, τη βρήκαμε όρημη, την ανακαλύψαμε, τη θεωρήσαμε και προσπαθούμε να τη χρηματοδοτήσουμε και να την εντάξουμε. Την ανακαλύψατε. Η μελέτη την ανακαλύψατε. Η μελέτη είχε έρθει στην υπηρεσία κάπου τέλη Αυγούστου και θεωρήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου από την Ελληνική Εκκλησία. Κύριε Λουσιφράς, σας γιατί αυτό δεν είναι έκφραση, ανακαλέθηκε. Ανακαλώ. Οκ, ανακαλώ. Εγώ το λέω από αλλού ανήψαμε, γιατί προφανώς δεν την γνωρίζετε. Δεν την γνωρίζετε, καθώς δεν την βάλετε στην πρόσκληση. Δεν γνωρίζαμε εμείς τη μελέτη. Και δεν την βάλετε στην πρόσκληση. Και δεν την βάλετε. Έχετε καταθέσει
Δεν θα κάνω διάλογο, στο πρόγραμμα αυτό που είχε καταθέσει ήδη πρόταση. Κάνετε λάθος, Δημαρχέ, διότι αυτή η μελέτη δεν είχε εγκριθεί από τεχνική υπηρεσία. Πώς θα καταθέσουμε μια μελέτη, άμα εγώ δεν είχε εγκριθεί. Εγώ πάντως εγκριθεί και κοστίζει. Μετά από την βρήκα, απέτυχε να μου εγκριθεί και εγκρίθηκε. Δεν είχε πρόβλημα μελέτη. Αυτό που θέλω λοιπόν είναι ότι στα πλαίσια το ότι κάνουμε αντιπολίτευση και την αντιπολίτευση καταψηφίζουμε, καταψηφίσατε. Όχι εσείς γιατί είπατε, ο κύριος Αντώνος με την κυρία Μαμάη, τη συμβατική υποχρέωση με τον κύριο Βασιλόπουλο, τον μελετητή, που έφερε αυτή τη μελέτη, να είναι καλά ο άνθρωπος, την πήραμε και τώρα την ρυθμίζουμε τη χρηματοδότηση. Εγώ αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι κανένα άγχος ποιος θα πάρει το πολιτικό όφελος. Αυτό που θέλω είναι ο Άγιος Πέτρος επιτέλους, γιατί επειδή είχα και επιχείρηση στην περιοχή, να αποκτήσει νερό. Θέλουμε να γίνει το έργο. Σαν να μην το συμφωνούμε όλοι. Οπότε νομίζω ότι η κυρία Μαμάη είχε άμεσα αποτέλεσμα σε σχέση με το άγχος που βγάλατε να ψάξουμε να βρούμε τη χρηματοδότηση του έργου. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά και η σημερινή απόφαση που ευελπιστά είναι ομόφωνη θα το βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, αυτό που έγινε στην χρηματική επιδιοπή δεν έχει καμία σχέση με το ότι εμείς δεν θέλουμε να γίνει το συγκεκριμένο έργο. Και όπως ανέλαβε, είδατε μια επιστολή που έστειλα και σε μαζικό μέρος μέσω ενημέρωσης και όχι στο Facebook, κύριε Δημαρχέ, και στο γραφείο σου προσωπικά, ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι εμείς, σαν μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, υποχρεωθήκαμε σε μια ψήφιση η οποία δεν ήταν καθόλου τελογημένη. Αυτό δεν αφορούσε μόνο το συγκεκριμένο πολιτικό, αλλά αφορούσε ένα σύνολο πολλών κωδικών, περίπου 26 από αυτούς που μειώθηκαν και περίπου 33 από αυτούς που αυξήθηκαν. Εμείς είπαμε ότι καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης, γιατί πολύ συχνά η αποκεντρωμένη έχει ακυρώσει τέτοιες αποφάσεις, οπότε σε αυτή την περίπτωση το κάναμε για δική σας προφυλαξία, για προφύλαξη του έργου και να μην δημιουργείται πολυσυλλογία λόγω αυτής της διαδικασίας. Αυτό θέλω να πω. Έχετε μία σχέση με το αν εμείς θέλουμε να αυτοέργο. Έχω γράψει στην επιστολή ότι εμείς από πολύ παλιά έχουμε δηλώσει και έχουμε πράξει υπέρ του έργου και επίσης θα σας παρακαλέσω για λόγους πολιτικού πολιτισμού να μην γράφουμε στο Facebook, γιατί εγώ δεν το έκανα ποτέ και θα το κάνω στο μέλλον. Ευχαριστώ. Έχουμε που υπάρχουν, μία σημείωση ακόμα, το συγκεκριμένη μελέτη κατατέχει τον Μάριο, δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά έτσι ακούω, και έπρεπε να γίνει μία διαδικασία, γιατί ο Παλιάρο με τον πληροδρόσο αν μπορεί. Εγώ δεν έπρεπε να βεβαιώσω τίποτα, κύριε Παλιάρο, γιατί σε βάζω το θέμα. Κλείσετε το θέμα, πήρε το έργο προσωπικού για ένα λεπτό, δεν έπρεπε τέσσερα. Θα το πω αυτό, κύριε Παλιάρο. Έπρεπε να γίνει από τον Μάιο μια διαδικασία προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν χρειάζεται περιβαλλοντική μελέτη. Είτε έτσι, κύριε Παλιάρο. Λοιπόν, δεν έχετε λόγο, δεν απαντάτε, κύριε Παλιάρο. Είναι εκτός θέματος, κύριε Δήμαρχε, να κλείσει το θέμα. Παρακαλώ. Δεν θα κάνουμε εδώ τη δίκη που γίνεται στα social media και στα facebook. Επαναλαμβάνω. Έχετε υπαλλήλους να το κάνουμε. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Επαναλαμβάνω, δεν έχω κανένα πολιτικό άγχος ποιος θα χρειαστεί το έργο και ποιος γίνει. Αυτά τα έργα, επειδή και μεγαλόπνο, έχουν μια σειρά εδώ. Γι' αυτό έδωσε και συγχαρητήρια και στη δίκηση του κ. Σουσούδη σε σχέση με τη μελέτη. Ξέρετε, όταν γίνεται μια αναμόρφωση και δεν θέλουμε να λαϊκίσουμε, αλλά θέλουμε πραγματικά να βοηθήσουμε, και σας το λέω, γιατί θα έρθει κι άλλη αναμόρφωση και θα είστε πάλι στην Οικονομική Επιτροπή, κυρία Μαμάη. Το δύσκολο δεν είναι να πούμε πού θα πηγαίνουν τα λεφτά. Καταλαβαίνετε ότι ήταν χρήσιμο να πληρωθεί, καταλαβαίνετε ότι ήταν χρήσιμο να έρθει στο Συμβούλιο σήμερα και να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε και να τροπολογήσουμε το έργο. Το δύσκολο είναι, πράγμα που δεν το κάνετε εσείς του κ. Αντώνοβλου, να προτείνετε πού θα το κόψουμε. Ξέρετε, η αναμόρφωση έχει βάζουμε και βγάζουμε. Το να κρίνουμε μόνο το τι βγάλαμε και να λαϊκίζουμε και να παρασύρουμε και τοπικούς άρχοντες σε αυτό το παιχνίδι, πραγματικά σήμερα αποδεικνύεται ότι ο σκοπός δεν ήταν να πάρουμε λεφτά ούτε από το Γάβριο,
ήταν να προωθήσουμε ένα έργο. Δυστυχώ το συνδυασμό που σα κερδίζει. Δεν έχει τον λόγο. Όχι, δεν μπορείτε, ειδικά εσεί. Ειδικά εσείς δεν μπορείτε σύμφωνα με το άρθρο 4, σύμφωνα με το άρθρο 4 της κυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν χρόνο ομιλίας 2 λεπτών το πολύ, χωρίς δυνατότητα εθνολογίας. Άρθρο 4 δεν έχει τον λόγο κανείς, ο κ. Σούμπουλη, όχι μετά τον Δήμαρχο, έχετε κάνει και εθνολογία και θρησκευτολογία. Θέμα λοιπόν 18. Υπάρχει κάποια αρνητική ψήφος, εγγύνει το μόχωνα. Θέμα 18. Παραλαβή μελέτης με τίτλο. Πάλι το κλεισούμε το πρώτο κουτί, με τίτλο κατασκευή δικτύου ίδρυψη οικισμού κάτω Αγίου Πέτρου. Είμαστε στο ίδιο θέμα. Θα ήθελα να πείτε κάτι. Η διαδικασία είναι τελείως διοικητική. Yeah. Σύμφωνα με το άρθρο 189 του νόμου 4412 του 2016, όταν μια μελέτη εκπονείται από ιδιώτη μελετητή, θεωρείται, εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και πρέπει να παρελθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, από την προϊσταμένη αρχή. Αυτό είναι το θέμα. Ερώτηση, παρακαλώ, περιμένετε κύριε Αμάλη, δυστυχώς προηγείται από εσάς ο κύριος Σούδα. Κύριος Σούδα, για τον λόγο. Σίγουρα, αγαπητέ Δήμαρχε, κανείς δεν θέλει να πάρει κάποιο που δεν έχει άγχος για το αν είναι έργο δικό του ή όχι, γιατί δεν είναι πασιφανές ποιο είναι το έργο και καλό είναι να μην τα απαξιώνουν όλα. Καλό θα είναι να δούμε τι συνεχόμενε δημοτικά συμβούλια και τι δημοτικέ αυτέ αρχέ έργα για να τα δούμε για να προχωρήσουμε το ένα πάνω στο άλλο και να τα προχωράμε το νησί. Απλά εδώ να πω το εξή. Τελικά. Είναι γνωστό ότι με ρωτήσω. Συνεχίζει. Να μην κάνω. Θα κάνετε πίσω την τοποθέτηση. Θα κάνετε. Δεν θα ξαναμιλήσω. Όχι, θα κάνετε συνέχεια. Τότε καλά. Συγγνώμη, τότε καλά. Κατάλαβα λάθο. Τότε αφού είναι ερώτηση και προηγείται. Όχι, μα μετά τι ερωτήσει. Μπορεί κάτι να προηγείται. Πάει εδώ, κύριε Αμάκη. Ξαναφέρω. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Παλιάρου. Από ό,τι άκουσα τώρα, ο κ. Σουσούλης είπε ότι κατατέθηκε η συγκεκριμένη μελέτη το Μάιο. Μέχρι τώρα, τι διαδικασία έγινε στην Εθνική Υπηρεσία, προκειμένου να είμαστε τώρα έτοιμοι για να κάνουμε αυτή την αποδεκτή μελέτη στο μελέτη. Όταν μια μελέτη εκπονείται από ένα ειδικό. Έχετε άλλη ερώτηση, μην με ό,τι διάλογο. Άλλη ερώτηση θα γίνει. Παρακαλώ. Κυρία. Όταν μια μελέτη εκπονείται από ένα ιδιώτη, μετά η διευθύνουσα υπηρεσία και ο επιβλέπων οφείλει να την ελέγξει. Να κάνει συμπληρώσεις, διορθώσεις, ενδεχομένως να υπάρχει αλληλογραφία, έλεγχος. Αυτή η μελέτη είναι η οριστική μελέτη. Είχε προηγηθεί και η διαδικασία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Είχε πάει η μελέτη στη διεύθυνση ΠΕΧΟ, μας παρέπεψαν στη διεύθυνση υδάτων. Υπάρχουν διαδικασίες που εξελίσσονται. Εύχομαι και η ιδιωτική μελέτη του χάρακα που σας την έχετε πάρει. Πάλι να την προχωρήσετε έτσι. Την έδωσε στο Δήμα. Κύριε Σούδη, για το τέλος κύριε Σούδη, για το είπα. Απλά να πω τελικά ότι είναι το θέμα. Έχει ιδιαίτερο νόημα όλο αυτό με τη μελέτη, διότι κάλλιστα αποδεχόμαστε σαν Δημοτικό Συμβούλιο τη μελέτη, αφού η αναμόρφωση κάτι δεν έχει επιληθεί για το πώς θα περιοριστεί. Δεν είναι λοιπόν θέμα αν θα περιοριστεί ο μελετητής για να προχωρήσει αυτή η μελέτη και να ενταχθεί το έργο. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ας μην χρησιμοποιούμε λοιπόν φωτοβολίτες για να ρίχνουμε σε κάποιους ανθρώπους ευθύνες. Είναι σημαντική υποχρέωση του υπολογισμού σας. Και εξήγησα τον λόγο για ποιο λόγο δεν έγινε. Υπάρχουν και οι υπηρεσίες, όπως τεχνική υπηρεσία που σας πρότεινε να προχωρήσετε το έργο αυτό. Υπάρχουν υπηρεσίες που επίσης προτείνουν τους αιρετούς, και δεν ξέρω και γιατί, μαθαίνουν σιγά σιγά, υπηρεσίες οι οποίες προτείνουν να προχωρήσει κάτι. Άρα λοιπόν αυτή η μελέτη την αποδεχόμαστε το Δημοτικό Συμβούλιο, μην τα φέρουμε όλο αυτό το δυσκολία που έγινε για την αναμόρφωση και δεν πληρώθηκε η πυρότητα πληρωθεί. Ήταν μία υποχρέωση του Δημοτικού Συμβουλίου να την αποδεχθεί ύστερα από τεχνική υπηρεσία. Αυτό ήταν να πω ότι εύχομαι να προχωρήσει όμως επίσης να προχωρήσουμε εάν υπήρχαν κρίματα με ένα τεχνικό τελείο την ίδρυση της Μύδρες. Στο χωριό Κίνδες στην Ίδρυση, όπου είναι ένα έργο το οποίο είναι μικρού κόσμου και θα μπορούσε να γίνει ενδεχόμενα μέσα από το πρόγραμμα αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Σούλη. Λοιπόν, επί αυτού του θέματος υπάρχει κάτι να γίνει ψήφο, εγκρίνεται μόχο. Μπαίνουμε λοιπόν στο 19ο, κύριε Σύλλογο. Λοιπόν, εδώ